Θέλω να σας καλωσορίσω λοιπόν σε αυτό το καινούργιο κύκλο, δεύτερο για το ίντερνετ των πραγμάτων. Είμαι η Φουντά Ιφηγένεια, είμαι υπεύθυνη αυτού του προγράμματος. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που έχουμε οργανώσει στο ΤΕΙ Αθήνας μια σειρά σεμιναριακών κύκλων που στοχεύουν στο να διαχύσουμε το ελεύθερο λογισμικό όσο περισσότερο μπορούμε και να δημιουργήσουμε ομάδες ανθρώπων, κοινότητες δηλαδή. Θέλω να σας πω ότι ο κύκλος αυτός είχε πολύ μεγάλη ζήτηση, έχετε επιλεγεί μεταξύ πολλών που ήρθαν και ζήτησαν να εμπλακούν σε αυτό το κύκλο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα διαψευστούν οι προσδοκίες σας. Θα σας μιλήσει σήμερα περισσότερο η Πέγκη Καραβίτη, η οποία μόλις αφήχθη, με την οποία έχετε ήδη επικοινωνήσει, σας έχει αναγγείλει τα καλά νέα ότι έχετε επιλεγεί και γενικότερα σας έδωσε ίσως και διευκρινήσεις επάνω σε διάφορα θέματα που προέκυψαν κατά την προσπάθεια συμμετοχής σας σε αυτόν τον κύκλο. Εγώ θέλω απλά να σας πω ότι είμαι ευτυχής που ξεκινάει ένας καινούργιος κύκλος. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Θα παρουσιαστείτε σε λίγο μετά τη μικρή παρουσίαση που θα σας κάνει η Πέγκη Καραβίτη για τα διαδικαστικά. Θα ήθελα να γνωριστούμε καλύτερα, να παρουσιαστεί κάθε ένας από εσάς, να γνωριστούμε έτσι σαν ομάδα, να κάνουμε την πρώτη μας επαφή, να δούμε πού βρισκόμαστε. Όμως θέλω να δώσω το λόγο στην Πέγκη, η οποία μόλις ήρθε και θα σας μιλήσει λίγο για κάποια διαδικαστικά θέματα και στη συνέχεια θα παρουσιαστούμε. Καλώς την, γεια σου Πέγκη, σε περιμένει εδώ η ομάδα να της δώσεις τα φώτα σου. Να πούμε τα βαρετά γιατί τα ενδιαφέροντα θα τα πούμε μετά. Οπότε δίνω το λόγο στην Πέγκη και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Καλησπέρα και από εμένα. Έχουμε μιλήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μισό λεπτάκι. Έχουμε κατεβάσει τις παρουσιάσεις από το Moodle. Ωραία, θα μπορούσα στο Moodle να τις βγάλω, γι' αυτό το έχουμε. Δεν είναι θέμα. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ενότητα όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας και το πώς έχει διαρθρωθεί αυτό το σεμινάριο. Καταρχήν να πούμε ότι η εκπαίδευση σε αυτό το σεμινάριο έχει απότερο σκοπό τη συμμετοχή όλων μας στην υλοποίηση, στην ανάπτυξη έργου συνεισφοράς για κάποια εφαρμογή ΕΛΑΚ, στη συγκεκριμένη περίπτωση για το Arduino. Ωραία. Δεν θα κάνουμε ένα θεωρητικό σεμινάριο που απλά θα έρχεστε εδώ, θα ακούτε και θα φεύγετε χωρίς να πράτετε. Θα είναι διαδραστικό. Ο τεχνικός υπεύθυνος και οι μέντορες θα έχουν οργανώσει τα μαθήματα έτσι ώστε να γίνεται μια σύντομη θεωρητική εισαγωγή και να προχωράμε σε πρακτική εξάσκηση, η οποία θα μας διευκολύνει μετά και για την υλοποίηση του έργου που θα έχουμε να κάνουμε. Και ό,τι μάθουμε θα κληθούμε να τα εφαρμόσουμε για την συνεισφορά που θα παραδώσουμε στην κοινότητα του ΕΛΑΚ, γιατί το ανοιχτό λογισμικό, όπως θα σας έχουν πει, λειτουργεί ως κοινότητα και όλοι παίρνουμε και δίνουμε πράγματα.
Λίγα πράγματα για την διάρθρωση της ομάδας εδώ πέρα όπως είμαστε. Είχαμε 69 υποψηφιότητες. Από αυτούς δυστυχώς μπορέσαμε να επιλέξουμε μόνο 29 και είναι ήδη παραπάνω από αυτούς που θα... Δηλαδή δώσαμε παραπάνω επειδή είχαμε πολύ καλές συμμετοχές και δεν θέλαμε να αφήσουμε κόσμο εκτός. Από αυτά τα 29 άτομα, τα 25 θα παρακολουθήσετε διαζώσεις, ενώ 4 συμμετέχοντες είναι απομακρυσμένοι. Ο ένας εξ αυτών ζει και εργάζεται στο Άμστερνταμ, αν και Έλληνας. Ο κύκλος εκπαίδευσης έχει δύο βασικά κομμάτια, το σεμινάριο και την ανάπτυξη του έργου συνεισφοράς. Όσον αφορά το σεμινάριο, η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική, επιτρέπονται το πολύ ως δύο αιτιολογημένες απουσίες, και τώρα και το δύο πολύ είναι δεδομένο ότι πλέον τα μαθήματα είναι 4-3 ώρα, ουσιαστικά αν κάνουμε δύο απουσίες έχουμε χάσει τα μισά μαθήματα, έτσι. Και μετά από κάθε μάθημα ακολουθεί πρακτική εξάσκηση, εφόσον τα μαθήματα είναι 3 ώρα, η εξάσκηση θα είναι το πολύ μιας ώρας. Φυσικά βέβαια όταν λέμε υποχρεωτική και η συμμετοχή στην πρακτική εξάσκηση, όποιος τελειώνει το κομμάτι του μπορεί να φεύγει, έτσι δεν μένουμε απλά για να μένουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει ανάγκη να γίνει η πρακτική εξάσκηση, πρέπει να μείνουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το κομμάτι μας. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα ξεκινήσει η ανάπτυξη του έργου συνεισφοράς. Όσον αφορά τη συνεισφορά μας, θα δίνουμε μέσα από την πύλη, μέσα από το Moodle, εβδομαδιαίες αναφορές για την πρόοδο της εργασίας μας. Θα καθορίζει ο τεχνικός υπεύθυνος κάποιες συναντήσεις, άλλοτε θα είναι προαιρετική η συμμετοχή εφόσον βλέπουμε μέσα από τις αναφορές πώς πάει η πρόοδος του καθενός. Άλλοτε θα είναι προαιρετική, άλλοτε υποχρεωτική, θα το καθορίζουν οι υπεύθυνοι αυτό. Και στις υποχρεωτικές συναντήσεις, πάλι οι παιδιά θα πρέπει να κάνουμε το πολύ ως μία αιτιολογημένη απουσία, γιατί είναι πολύ καθοριστικό. Όταν αναπτύσσουμε σε μια ομάδα, πρέπει να έχουμε αναπτυγμένο στον εαυτό μας και το αίσθημα το ότι η όποια δικιά μας ασυνέπεια ή καθυστέρηση θα επηρεάσει και τους υπόλοιπους. Εντάξει, και φυσικά στην ανάπτυξη έργου συνεισφοράς, ο απότερος σκοπός και αυτό πρέπει να γίνει είναι στο τέλος ο καθένας από εμάς να έχει βάλει το δικό του λιθαράκι σε αυτή τη συνεισφορά που θα παραδοθεί για το Arduino. Πώς τεκμηριώνεται η συμμετοχή μας? Για όσους παρακολουθούμε διαζώσεις, θα υπογράφετε, πέρασε νωρίτερα το έντυπο του παρουσιολογίου, θα υπογράφετε το παρουσιολόγιο. Θα πρέπει και οι ίδιοι να επιδιώκετε, να μην το ξεχνάτε όταν έρχεστε να το υπογράφετε, γιατί αυτό πιστοποιεί το ότι ήμασταν εδώ, άρα το ότι δεν έχουμε κάνει κάποια από τις επιτρεπτές απουσίες. Πέραν αυτού, όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι ένα σεμινάριο θεωρητικό που απλά κοιτάμε. Η συμμετοχή μας τεκμηριώνεται και με την υλοποίηση των ασκήσεων που δίνονται επί τόπου μέσα στην αίθουσα, την πρακτική εξάσκηση εκτός ωρών που θα σας δίνεται, ενδεχομένως κάποιες ασκήσεις αυτοαξιολόγησης, εξαρτάται τώρα και από τη φύση του κάθε σεμιναρίου το ποιες θα είναι αυτές και τι τύπος εργασιών θα ακολουθεί. Όσον αφορά τους απομακρυσμένους, επειδή δυστυχώς είναι προφανές ότι δεν μπορούν να μας υπογράψουν κάποιο χαρτί, τα παιδιά που συμμετέχουν απομακρυσμένα συνδέονται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή όταν λέμε απομακρυσμένη πρόσβαση, και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο προς τους απομακρυσμένους, επειδή τέθηκε το ερώτημα, δεν μιλάμε στο ότι κάποια στιγμή θα μπω να δω τι κάνατε. Αυτό μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε, δεν είναι ανάγκη να είναι γραμμένος. Θα βγαίνουν τα βίντεο και θα είναι διαθέσιμο σε οποιονδήποτε. Αυτοί που έχουν επιλεγεί για απομακρυσμένη παρακολούθηση, θα πρέπει για να μην μετράει απουσία να συνδέονται σε πραγματικό χρόνο την ώρα που υλοποιούνται τα μαθήματα και μέσα από την πλατφόρμα απομακρυσμένης πρόσβασης να υπάρχει και αυτονόητη ενεργή συμμετοχή. Η συνδεσιμότητά τους θα αποδεικνύεται με αποτυπώσεις της οθόνης, screenshot τα οποία θα κρατάμε και πρέπει και εμείς να παραδώσουμε προς τη διαχειριστική αρχή. Θα πρέπει και αυτοί να υλοποιούν κομμάτι των ασκήσεων, τόσο αυτών που δίνονται την ώρα του μαθήματος, όσο και αυτών που θα γίνονται για δική σας εξάσκηση στο δικό σας χρόνο. Και φτάνουμε στη βεβαίωση συμμετοχής. Θα θέλαμε να είναι έτσι πολύ ξεκάθαρο ότι βεβαίωση συμμετοχής θα πάρουν όσοι κάνουν επιτυχή παρακολούθηση και συνεισφορά. Άρα θα πρέπει να υλοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις και το κομμάτι των απουσιών, το να μην έχουμε υπερβεί τις επιτρεπτές απουσίες, αλλά και το κομμάτι της παράδοσης συνεισφοράς. Ο κάθε συμμετέχοντας θα πρέπει
να δώσει και συνεισφορά και να έχει φροντίσει να είναι και τυπικός στο κομμάτι των απουσιών. Άλλωστε, ξαναλέω, μιλάμε για 4 μαθήματα, έτσι. Αυτό όσον αφορά τις υποχρεώσεις μας στο σεμινάριο. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάτι που θα θέλαμε να συζητήσουμε. Θα ήθελα λίγο να πω εδώ και για το short notice που πήρατε προκειμένου να κάνετε τις εγγραφές και όλα αυτά. Παιδιά, η πρόσκληση ήταν επάνω μέχρι την Τετάρτη, σε μια προσπάθεια να το αφήσουμε όσο περισσότερο διάστημα γινόταν ανοιχτό, για να, να μην αποτρέψουμε κάποιον να γίνουν οι συμμετοχές. Μία μέρα επιπλέον έμεινε για να συμπληρωθεί η φόρμα η επόμενη, γιατί κάποιος που έβαλε Τετάρτη απόγευμα δήλωσε την αρχική του συμμετοχή. Δεν θα μπορούσε να το πούμε εμείς Τετάρτη βράδυ κλείνουμε τη φόρμα και δεν σε λαμβάνουμε υπόψη μας. Ξεκίνησε η διαδικασία επιλογής, είδαμε όλες τις αιτήσεις, τα αποτελέσματα της φόρμας εξετάστηκαν συνδυαστικά με τα βιογραφικά. Όπως είδατε, 69 συμμετοχές δεν ήταν λίγες, χρειάστηκε χρόνος. Οπότε τα αποτελέσματα οριστικοποιήθηκαν Κυριακή βράδυ. Μόλις οριστικοποιήθηκαν τα αποτελέσματα, ενημερωθήκατε. Οι ενέργειες που είχατε να κάνετε ήταν ένα τέταρτο του πολύ όλες μαζί οι προπαρασκευαστικές. Ήτανε short notice από Κυριακή για Τρίτη, αλλά ήταν κάτι εφικτό, πιστεύω, για όλους να μπορέσουν να το κάνουν. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι. Τα μαθήματά μας γίνονται κάθε Τρίτη, με εξαίρεση το μάθημα που θα γίνει Σάββατο 21 Μαρτίου, δεν αναφέρουμε ώρα εδώ, γιατί είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί και να το συναποφασίσουμε, να δούμε και με τη διαθεσιμότητα την αίθουσα. Κύριε Φουντά, έχουμε αυτό το Σάββατο να δούμε, έτσι. Α, ήταν η διαφάνεια που κατά λάθος έφυγε γρήγορα. Έτσι. Και ήταν σημαντική. Τα μαθήματά μας λοιπόν θα γίνονται κάθε Τρίτη 6 με 9 από 24 Μαρτίου μέχρι και 7 Απριλίου και ένα μάθημα θα γίνει στις 21 Μαρτίου Σάββατο σε ώρα που θα καθοριστεί. Οι συναντήσεις ανάπτυξης θα γίνονται και αυτές όταν θα χρειάζεται, κάθε Τρίτη 7 με 10. Οι συναντήσεις ανάπτυξης πρέπει να πω ότι άλλοτε θα είναι διαζώσεις και άλλοτε μπορεί να είναι και απομακρυσμένα. Έξι. Και θα είναι από τις 14 Απριλίου μέχρι και τις 16 Ιουνίου. Σχετικά με το Σάββατο, θα ήθελα να σας πω ότι το βάλαμε γιατί είχαμε μια σημαντική καθυστέρηση στον κύκλο αυτό σχετικά με τον το χρονοπρογραμματισμό που είχαμε κάνει και αυτή την καθυστέρηση έπρεπε να την καλύψουμε. Είχαμε μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση λόγω αργής χρηματοδότησης του προγράμματος. Μας ήρθαν το έργο υλοποιείται σχεδόν ένα χρόνο και χρήματα μας ήρθαν πριν από ένα μήνα, τα πρώτα χρήματα, τα πρώτα λίγα χρήματα, τα οποία ούτως ή άλλως αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με συμβολική, αν θέλετε, χρηματοδότηση. Και είχαμε προβλήματα καθυστέρησης λοιπόν, γιατί είχαμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούσαμε να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις στους μέντορες, κυρίως, που είναι άνθρωποι που εργάζονται πάρα πολύ και πληρώνονται πραγματικά συμβολικά. Και είχαμε, έτσι χάσαμε αρκετό χρόνο μέχρι να διευθετηθούν τα θέματα χρηματοδότησης. Μετά πια έπρεπε να καλύψουμε, να μικρύνουμε το χρόνο, τη διάρκεια. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι ότι παρότι το πρόγραμμα έπρεπε να παίρνει 6 εβδομάδες, αυτό που κάναμε το κάναμε 4 εβδομάδες βάζοντας, κάνοντας τα 2 ώρα 3 ώρα, αντί να κάνουμε 2, 6, 12, κάναμε 3, 4, 12. Και στην προκειμένη περίπτωση, επειδή είχαμε διάφορα προβλήματα λόγω αυτής της καθυστέρησης, έπρεπε να μην πέσουμε το Πάσχα για να μην υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, γιατί αρχίσουν οι ομάδες και διασπώνται και χάνονται κτλ. Θελήσαμε να το φέρουμε λίγο πιο μπροστά και αυτός είναι ο λόγος που επιλέξαμε το Σάββατο. Εάν παρόλα αυτά δούμε ότι πραγματικά υπάρχει εξαιρετική δυσκολία, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Το βάλαμε σαν μια λύση προφανώς, την οποία θα συζητήσουμε μαζί. Σκεφτήκαμε, μάλλον λόγω διαθεσιμότητας αυτής της αίθουσας, γιατί διενεργείται ένα σεμινάριο σε αυτή την αίθουσα το Σάββατο και γι' αυτό το Σάββατο η αίθουσα είναι ελεύθερη μετά τις 1. Οπότε θα μπορούσαμε να επιλέξουμε την ώρα που ταιριάζει σε εμάς, σε εμάς εννοώ σε εσάς κυρίως. Έτσι, εμείς είμαστε σαν ομάδα, για να δούμε αν το Σάββατο
μπορούμε να το κάνουμε το μόνο. Επομένως, είναι ένα ερωτηματικό, θα το συζητήσουμε μετά. Εάν πραγματικά δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν θα το κάνουμε το Σάββατο, θα το κάνουμε την ερχόμενη Τρίτη. Θα ήταν όμως πολύ καλό για τη ροή του προγράμματος, για όλους μας όπως θα δείτε, να μην πέσει μέσα στο Πάσχα και κάποιοι θα θέλουν να φύγουν κλπ. Ό,τι θέλετε, θα το δούμε αυτό. Είναι κάτι δηλαδή που δεν είχε προβλεφθεί αρχικά και που οι μέρες υλοποίησης είναι μόνο την Τρίτη. Αλλά είναι κάτι που το είχαμε βάλει και στην πρόσκληση, επειδή το είχαμε βάλει το πρόβλημα. Το είχαμε βάλει, το είχαμε βάλει. Αν το είχαμε βάλει. Απλά ήταν κάτι που και τότε μπήκε εντός εισαγωγικών προγράμματος για αυτή την ανάγκη. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα στην επόμενη παρουσία, στην οποία λίγο πολύ την έχετε δει όλοι, αφορά την πύλη των μονάδων αριστείας. Ο σκοπός με αυτήν την παρουσίαση είναι να δούμε τις βασικές δυνατότητες της πύλης, που είναι το πληροφοριακό μας εργαλείο όσον αφορά αυτό το μάθημα. Επειδή σας ζητήσαμε να έχετε κάνει ήδη την εγγραφή, θεωρούμε ότι τα βασικά τα έχετε δει, οπότε δεν θα σας κουράσουμε με όλες τις λεπτομέρειες της παρουσίασης. Και νομίζω θα ήταν προτιμότερο στα σημεία που πρέπει να επιμείνουμε να δούμε live στο website αυτά που πρέπει. Για παράδειγμα, αυτό που είναι σημαντικό είναι η πρόσβαση στη μονάδα, γιατί εκεί πέρα, επειδή είναι λίγο χαόδης η πύλη, σε κάποια πράγματα βάζουμε μία ανακοίνωση, επειδή σε αυτή στην πύλη συγκεντρώνονται τα αιτήματα, οι εκδηλώσεις όλων των μονάδων αριστείας ανά την Ελλάδα. Μπορεί μία ανακοίνωση, μία εκδήλωση που θα βάλουμε εμείς και θα τρέξει σε 3 μέρες, να πάει κάτω από άλλες ανακοινώσεις άλλων μονάδων. Οπότε, ό,τι είναι σημαντικό, εμείς το βάζουμε και στη σελίδα της δικής μας μονάδας στατικά, χειροκίνητα. Έτσι. Οπότε, η σελίδα, για παράδειγμα, για το σεμινάριο που κάνουμε, οποτεδήποτε θέλετε να έχετε πρόσβαση, πηγαίνοντας στην από το μενού μονάδες αριστείας ΤΕΙ Αθήνας και σκρολάροντας εδώ πέρα που έχουμε τα νέα της μονάδας αριστείας, έχουν μπει συνδέσεις σε αυτά που είναι σημαντικά, όπως για παράδειγμα η σελίδα του σεμιναρίου μας, η οποία είναι μια σελίδα που δίνει πληροφορίες γενικά για το σεμινάριο. Εντάξει, είχαμε βάλει τις πληροφορίες για το πώς μπορείτε να έρθετε σε αυτή την αίθουσα και στα κτίρια του ΤΕΙ. Εδώ πέρα θα ανακοινώνονται, θα ανεβαίνουν συνδέσεις προς τα βίντεο των μαθημάτων. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι επειδή η επεξεργασία των βίντεο είναι χρονοβόρα, δεν θα μπαίνουν την επόμενη μέρα, θα υπάρχει περίπου μία περίοδος μίας εβδομάδας, σε κάποιες περιπτώσεις ίσως και λίγο παραπάνω, μέχρι να αναρτηθούν τα βίντεο. Εδώ θα είναι οι συνδέσεις και όλα τα βίντεο, και μπορείτε να δείτε και βίντεο από τις προηγούμενες δράσεις μας, είναι στο κανάλι της μονάδας μας στο YouTube. Οπότε μέσα από τη σελίδα του σεμιναρίου μπορείτε να βρείτε και αυτή τη σύνδεση για να παρακολουθήσετε ό,τι χρειάζεται. Οπότε ήδη σας πήγα στη σελίδα, στο link με τις λίστες των βίντεο από τις προηγούμενες εκδηλώσεις που θα μπαίνουν και τα βίντεο του δικού μας μαθήματος. Επίσης, μέσα από την πύλη, από το μενού νέα ζωντανές μεταδόσεις, όσοι θέλουν να δουν το βίντεο streaming που γίνεται live αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορούν. Και το άλλο σημαντικό που θα δούμε είναι το εργαλείο της τηλεκπαίδευσης. Αυτό σίγουρα το έχετε δει όσοι κάνατε ήδη τις εγγραφές, και θέλω να σας ευχαριστήσω για την ανταπόκριση. Εφόσον είμαστε συνδεδεμένοι, πηγαίνοντας στο βελάκι από το όνομά μας, μπορούμε να πάμε απευθείας στην υπηρεσία εκπαίδευσης και να πλοηγηθούμε στα μαθήματα. Επειδή και εδώ πολλές φορές το να ψάχνουμε τα μαθήματα έχει πάρα πολλά μαθήματα από πολλές μονάδες, από τη στιγμή που έχω εγγραφεί στο μάθημα, ο πιο γρήγορος τρόπος είναι από το μενού My Courses. Οπότε, σε όσα μαθήματα είμαι εγγεγραμμένος, μου τα βγάζει στο μενού εδώ. Έτσι, My Courses. Επιλέγω το μάθημα το οποίο προτιμώ από αυτά που έχω εγγραφεί. Αν δεν έχω εγγραφεί, δεν θα μου δείξει κάτι εδώ.
αλλά οι περισσότεροι, και θα δούμε ποια έχετε σε κρεμότητα τις εγγραφές, να τις ολοκληρώσουμε πριν φύγετε σήμερα. Και αυτή πλέον είναι η σελίδα του μαθήματος. Εδώ πέρα θα μπαίνουν αναβδομάδα το βοηθητικό υλικό, θα μπαίνουν οι παρουσιάσεις. Τώρα σήμερα, επειδή είναι η μέρα προετοιμασίας, δεν έχει, είναι μόνο αυτές τις δύο παρουσιάσεις που σας κάνω εγώ. Στην πορεία των εβδομάδων θα εμπλουτιστεί με ό,τι υλικό χρειάζεται για να μπορέσετε να ανταποκριθείτε στο μάθημα και θα είναι διαθέσιμα πριν το μάθημα συνήθως. Εντάξει, η σελίδα του σεμιναρίου μπορούμε να το βρούμε και από το νέα εκδηλώσεις, αλλά υπάρχει το πρόβλημα που σας εξήγησα νωρίτερα. Δηλαδή, αν πάμε νέα εκδηλώσεις και ψάχνουμε το σημερινό, την ανακοίνωση για το σημερινό μάθημα, μπορεί να τη βρούμε πρώτη-πρώτη καθώς τρέχει σήμερα, αλλά μπορεί να υπάρχουν άλλες 10 πριν από αυτές, πριν από αυτή. Έτσι. 3, 4. Εντάξει, είναι σε καλή αυτή τη πέμπτη θέση το βρίσκουμε. Είχε τύχει σε προηγούμενα σεμινάρια να έχει πάει σε δεύτερη σελίδα. Και γι' αυτό προβήκαμε στη λύση που σας έδειξα νωρίτερα. Τώρα για την εγγραφή στην πύλη, για όσους δεν το έχουν ήδη ολοκληρώσει, θα πρέπει να πάμε... Πρέπει να κάνω αποσύνδεση για να το δούμε. Πρέπει να πάμε στο σύνδεσμο που λέει εγγραφή, συμπληρώνουμε αυτή τη φόρμα. Ο φορέας που θα συμπληρώσουμε εδώ, επειδή ένας από τους συμμετέχοντες είχε κάποιο πρόβλημα και επικοινώνησε μαζί μου, δεν είχε να κάνει με το φορέα. Ο φορέας που συμπληρώνουμε εδώ είναι καθαρά για στατιστικούς λόγους, πληροφοριακούς λόγους. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την εγγραφή σας και τη σύνδεσή σας, είναι ανεξάρτητο από αυτό. Αφού λοιπόν συμπληρώσουμε αυτή τη φόρμα, θα μας βγάλει μία οθόνη επιβεβαίωσης και πατώντας στους συνδέσμους που δίνει, θα μας βγάλει μία σελίδα για να συνδεθούμε, η οποία είναι η αντίστοιχη που βλέπουμε οποτεδήποτε σαν εγγεγραμμένη πλέον πάμε στην πύλη από το σύνδεση. Εντάξει. Προσοχή, πάντα να είναι επιλεγμένο σαν provider το emaelac.gr. Αν επιλέξετε κάτι άλλο, δεν θα σας δουλέψει, δεν θα μπορείτε να συνδεθείτε. Και πλέον εδώ βάζουμε username και τον κωδικό. Άλλο ένα σημείο που θέλει προσοχή, γιατί το έχουμε εντοπίσει από προηγούμενα μαθήματα, είναι ότι εδώ πέρα μας λέει ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε το email είτε το όνομα χρήστη. Πολλά παιδιά, πολλοί συμμετέχοντες στο παρελθόν που προσπαθούσαν να συνδεθούν με το email, δεν τα κατάφερναν. Υπήρχε πρόβλημα. Οπότε είναι προτιμότερο, γι' αυτό και στην παρουσίαση το είχα βάλει με κόκκινο, να χρησιμοποιείτε πάντα το όνομα χρήστη και τον κωδικό σας φυσικά. Ενδέχεται σε ένα ενδιάμεσο βήμα από την επιλογή provider να σας βγάλει αυτό το μήνυμα ασφαλείας. Προχωράμε, πατάμε σύνθετες επιλογές και προχωράμε. Δεν είναι κάτι, και έτσι ερχόμαστε στην οθόνη τη συγκεκριμένη που πάντα χρησιμοποιούμε συνθηματικό χρήστη γιατί το email έχει πρόβλημα. Εδώ να πούμε ότι την πύλη, επειδή είναι κεντρική για όλες τις μονάδες, δεν κάνουμε εμείς τη διαχείριση. Εμείς μόνο content management κάνουμε σε πολύ περιορισμένες σελίδες. Οπότε για οτιδήποτε προβλήματα προκύπτουν, δεν έχουμε άμεση παρέμβαση. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είτε να εξηγήσουμε το πρόβλημα στους διαχειριστές της πύλης, είτε αν είναι κάτι που θεωρούμε ότι είναι πιο σωστό, πιο εύκολο να το συνδεθείτε απευθείας, να σας δώσουμε το email να μιλήσετε εσείς, να περιγράψετε το πρόβλημα. Εντάξει, για να γραφτούμε στην θεματική περιοχή πηγαίνουμε στις θεματικές περιοχές και το εκπαιδευτικό λογισμικό που είναι το δικό μας, η δικιά μας θεματική περιοχή. Τώρα εγώ, επειδή είμαι ήδη εγγεγραμμένη, μου βγάζει το μήνυμα διαγραφή από την ομάδα. Εάν δεν ήμουν εγγεγραμμένη, θα μου βγάζει εδώ πέρα εγγραφή. Εδώ πέρα η εγγραφή με το που θα το πατήσετε γίνεται αυτόματα. Δεν χρειάζεται κάποια επιβεβαίωση από εμάς. Για να γραφτείτε όμως τη μονάδα αριστείας, πάλι από τη σελίδα μας, τώρα επειδή είμαι εγγεγραμμένη δεν το βγάζει, έχει ένα κουμπάκι. Το βλέπουμε στην παρουσίαση, θα το δούμε.
ακριβώς κάτω από το ΤΕΙ Αθήνα, στο κουμπί που λέει συμμετοχή στη μονάδα αριστείας εδώ πέρα. Όταν το πατήσετε και κάποιος μου έστειλε email, γιατί δεν είχαμε προλάβει να δώσουμε την έγκριση να προχωρήσει παρακάτω, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Εδώ έχει ένα ενδιάμεσο στάδιο που πρέπει να μπει ο δικός μας content management από τη μονάδα μας και να δώσει την έγκριση για την εγγραφή στη μονάδα αριστείας. Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει την εγγραφή πλέον, όταν είμαστε συνδεδεμένοι, από εδώ πέρα εμφανίζεται ο σύνδεσμος υπηρεσία εκπαίδευσης που μπορούμε απευθείας να πάμε στην περιοχή των μαθημάτων. Για να κάνουμε την εγγραφή μας στο μάθημα, ωραία, αφού έχουμε μεταβεί στο μάθημα και κάνουμε είσοδο, δυστυχώς, όπως αν είδατε όταν μπήκα και εγώ για να κατεβάσω τις παρουσιάσεις, παρότι είχα κάνει ήδη login στην πύλη, όταν πάμε στα μαθήματα δεν σε αναγνωρίζει αυτόματα, δεν είναι single sign-on και πρέπει να ξαναπατήσουμε πάνω δεξιά στο είσοδος και από εκεί και πέρα στην οθόνη που βγαίνει το εικονίδιο Unique ID. Παρότι βγάζει κάτω φόρμα με username και password, δεν λειτουργεί με κάποιο τρόπο, πρέπει το Unique ID να πατήσουμε για να προχωρήσουμε. Για να εμφανιστεί το κουμπί υπηρεσίες εκπαίδευσης, πρέπει να έχει εγκριθεί από τον διαχειριστή της μονάδας η αίτηση εγγραφής. Αν δεν έχει γίνει έτοιμα εγγραφής από εσάς και δεν το έχουμε εγκρίνει και εμείς, δεν θα φαίνεται εκεί το μενού. Θα το δούμε μετά, θα συνδεθούμε να το δούμε αν υπάρχει θέμα. Εντάξει. Αλλά εφόσον από τη στιγμή που θα έχει γίνει η επιβεβαίωση της εγγραφής σας στη μονάδα από εμάς, θα πρέπει να φαίνεται. Και αν δεν φαίνεται, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με τους διαχειριστές της πύλης. Τίποτα. Εφόσον πάμε και κάνουμε την είσοδό μας στο Moodle, στην υπηρεσία των μαθημάτων, σκρολάρουμε κάτω για να βρούμε το μάθημα το δικό μας, χτίζοντας το διαδίκτυο πραγμάτων με Arduino. Το 2, γιατί είχαμε και πρώτη ενότητα, το Event Driven Programming. Και αφού πατήσουμε, θα μας βγάλει αυτό το MOV πλαίσιο που θα λέει Enroll Me. Για να ολοκληρωθεί η εγγραφή μας στο μάθημα, πρέπει να πατήσουμε αυτό το Enroll. Από ό,τι είδα, οι περισσότεροι έχετε ολοκληρώσει τα βήματα. Κάποιοι μπορεί να μην είχατε το χρόνο και θα το δούμε μαζί να ολοκληρωθεί, ώστε για το μάθημα να είμαστε όλοι έτοιμοι ή να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που χρειάζεται. Αυτό σας το έδειξα πριν, ότι ο πιο γρήγορος τρόπος από την που έχω κάνει εγγραφή είναι μέσω του My Courses να επιλέξω το μάθημα για να μην έχω να διαλέγω από πολλά. Και ας δούμε λίγο, εντάξει, τη δομή της σελίδας του μαθήματος, δεν έχει πολλή πληροφορία τώρα. Στο κεντρικό χώρο θα μπαίνουν οι πληροφορίες, να το δούμε λίγο και πώς θα φαίνεται σε εσάς, ώστε μου μισό λεπτάκι. Στο κεντρικό χώρο θα βλέπετε τις πληροφορίες για τα μαθήματα και στα δεξιά θα υπάρχουν διάφορα blogs ενεργοποιημένα που θα έχουν πληροφορία είτε σε συνδέσεις π.χ. για το πώς θα πάμε μετά στο GitHub που θα είναι το link για το GitHub που θα είναι το εργαλείο που θα δουλεύουμε συνεργατικά και άλλους χρήσιμους συνδέσμους που ενδεχομένως να χρειαστεί, αυτά θα τα βλέπετε στα δεξιά. Αυτά από εμένα και για αυτό το κομμάτι. Λίγο πολύ είναι πράγματα που, εφόσον σας είχαμε στείλει το υλικό για να γραφτείτε, τα έχετε δει και μόνοι σας. Αλλά φυσικά, αν χρειάζεται οποιαδήποτε διευκρίνηση, είμαστε στη διάθεσή σας. Όχι. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Σεμινάριο, είστε 29 μαζί με τους απομακρυσμένους. Είναι η πρώτη φορά που τολμάμε να έχουμε αυτό το μεγάλο αριθμό. Τέλος πάντων, έχουμε περισσότερες εμπειρίες βέβαια. Είναι ο πέμπτος κύκλος. Έχετε την χαρά να έχετε δύο-τέσσερις, εκτός από την Πέγγι,
η οποία αποτελεί την κινητήριο δύναμη των κύκλων μας. Όχι, δεν κόβω τίποτα. Η Πέγγι πραγματικά είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα επικοινωνείτε συνεχώς. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βλέπει τα μηνύματά σας και σας απαντάει. Μας βοηθάει εξαιρετικά. Είναι το άτομο που διαχειρίζεται το πρόγραμμα στην κυριολεξία, το έχει όλο στην πλάτη του. Και θέλω να σας πω ότι η δουλειά είναι πάρα πολύ που έχει να γίνει και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Εκτός από την Πέγγι λοιπόν, έχουμε τον κύριο Αναγνωστόπουλο που είναι ο τεχνικός υπεύθυνος. Θα τα πούμε μετά. Είναι ο Δημήτρης Ανδριτσάκης, ο οποίος σας έδωσε, τώρα περνώ στους μέντορες. Ο Απόστολος Αναγνωστόπουλος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος και ο εμπνευστής των δύο αυτών Internet of Things σεμιναρίων. Είναι ο Ανδριτσάκης ο Δημήτρης, περνώ τώρα στους μέντορες, ο Ανδριτσάκης ο Δημήτρης, ο Κότσαρης ο Χρήστος, ο Νικούδης ο Δημοσθένης, ο Ντέμος ο Γιώργος, ο Πεπινέλης ο Αχιλέας και ο Ταγκούλης ο Αλέξανδρος. Είναι αρκετοί δηλαδή στον αριθμό που είσαστε. Θα είναι πάντα μαζί σας και θα σας λύνουν κάθε απορία. Θα ήθελα τώρα, γιατί από ό,τι βλέπω οι μέντορες θέλουν να παρουσιαστούν μετά από εσάς, να κάνουμε μια μικρή παρουσίαση των συμμετεχόντων, δηλαδή να αρχίσουμε από το πρώτο θρανείο εκεί και να αρχίσει ο πρώτος συμμετέχοντας να μας λέει λίγο για τη ζωή του, για την... ποιος είναι, τι είναι και τα λοιπά. Θα παρακαλούσα το στυλό να έχω που μου δανειστήκατε και δεν μου επιστρέψατε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο πρώτος συμμετέχων λοιπόν. Ονομάζομαι Κωνσταντίνου Ηλίας. Είμαι απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων. Εργάζομαι σε εταιρεία με ιατρικά μηχανήματα σαν τεχνικός εδώ και σχεδόν 2 χρόνια. Εντάξει, από μεράκι ασχολούμαι με τον Arduino, όχι τίποτα ιδιαίτερο, απλά τα βασικά. Και χαίρομαι που μου δίνετε ευκαιρία να μπω σε μια ομάδα και να δουλέψω σε ομάδα πλέον για τον Arduino. Έτσι. Πολύ ευχαριστώ. Ωραία. Ο στόχος το να μπω σε μια ομάδα και να δουλέψω μαζί μέσα σε μια ομάδα για κάτι είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι ένας από τους βασικούς θεμελιακούς στόχους του ΕΛΑΚ. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Ο επόμενος. Εγώ λέγομαι Νοέας Γιώργος, είμαι και εγώ απόφοιτος του Τμήματος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων του ΤΕΙ. Δουλεύω σε μια εταιρεία με ιατρικά μηχανήματα, για να κρύβει είμαι συνάδελφος με τον Ηλία. Ο Ηλίας με έβαλε στο τρυπάκι, ας το πούμε, του Arduino. Είμαι πολύ... Συγγνώμη, εντάξει, δεν είμαι στο επίπεδο του Ηλία, αλλά προσπαθώ να τον ακολουθήσω και με το σεμινάριο μου δίνεται η ευκαιρία να δουλέψω κι εγώ παραπάνω με τον Arduino και να δω κάποια άλλα πράγματα που προφανώς όταν προσπαθεί κάποιος μόνος του δεν είναι τόσο εύκολο να τα πραγματοποιήσει. Πολύ ωραία. Σου εύχομαι να ξεπεράσεις τον Ηλία, έτσι για να... Μια και σε έβαλε αυτό, σου άνοιξε τους ορίζοντες. Έτσι πρέπει πάντα. Εγώ θέλω οι μαθητές μου να με ξεπερνάνε και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί πραγματικά πολλοί φοιτητές μου με έχουν ξεπεράσει. Είναι εξαιρετικοί. Λοιπόν, ο επόμενος. Γεια σας, ονομάζομαι Παγιοργίου Γιώργος. Έχω τελειώσει στη ΣΑΜΟ Μηχανικός Υπολογιστών, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Δουλεύω περίπου 2 χρόνια σαν προγραμματιστής. Έχω... Η ακαδημαϊκή μου εμπειρία είναι κυρίως software development και ήθελα να δω και την άλλη πλευρά, την πλευρά των κυκλωμάτων, της μικροηλεκτρονικής, όλα αυτά. Και θεωρώ ότι αυτό το σεμινάριο θα είναι πολύ βοηθητικό για να μπω σε όλο αυτό τον τομέα στον οποίο δεν έχω εμπειρία. Ναι. Πολύ ωραία. Να και η Σάμος λοιπόν εδώ. Η συνάδελφος, η διπλανή. Εγώ είμαι Σοφία Ζόγκζα και εγώ από Σάμο, Μηχανικών Πληροφοριακών Συστημάτων, φοιτήτρια εγώ όμως ακόμα. Έχω ξανασχοληθεί άλλη μια φορά με σχολείο ρομποτική στα Arduino και ήθελα απλά να συνεχίσω με αυτό το σεμινάριο. Πιστεύω ότι μου δίνετε ευκαιρία. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Σοφία. Ελπίζουμε να βρείτε αυτό που περίπου περιμένετε από αυτό το σεμινάριο και πολύ περισσότερα.
πτυχιακή μου έχει σχέση πάνω με τα ζητήματα διαιτητικότητας του Internet of Things και γι' αυτό το λόγο αποφάσισα να παρακολουθήσω αυτό το σεμινάριο ώστε να έχω και βοήθεια προς την πτυχιακή μου και εγώ να δώσω όσο το δυνατόν περισσότερο. Είσαι, είσαι και εσύ φοιτητής της Άμμου. Ναι, ναι, μου μένει μόνο η πτυχιακή. Είσαστε λοιπόν παρέα εκεί καθώς είστε μαζί. Τώρα θα σας χωρίσουμε. Θα σας βάλουμε αλλιώς. Αστειεύομαι. Μπορείτε να επιλέξετε την ομάδα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Μιχάλη. Πάμε έτσι. Έτσι. Εδώ. Ο κύριος. Γεια σας. Λέγομαι Σταύρος Νιάφας. Αυτή τη στιγμή... Σταύρος Νιάφας. Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή διανύω το... το β' εξάμηνο του μεταπτυχιακού της πληροφορικής εδώ πέρα. Έχω τελειώσει την πληροφορική στη Λαμία. Στο Τεϊστερέας Ελλάδα στη Λαμία. Με το Arduino ως ως προσωπική εμπειρία το έχω συνδυάσει και με ένα Raspberry Pi που έχω και το έχω συνδυασμένο με ένα συστηματάκι μηχανικής όρασης. Βλέπετε τι μπορούμε να κερδίσουμε μέσα από την ομάδα, έτσι. Και βασικά είδα το σεμινάριο και ως προς το αντικείμενο που είναι το είδα ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον και... Εγώ αυτό που δεν κατάλαβα είναι, έχεις τελειώσει πληροφορική στη Λαμία ή έχεις μεταγραφεί? Όχι, όχι. Έχεις τελειώσει πληροφορική στο ΤΕΙ Λαμίας? Ναι, ακριβώς. Και τώρα έχεις έρθει εδώ? Και τώρα κάνω με το απτυχιακό εδώ πέρα. Okay. Ναι. Νόμιζα ότι μου είπες ότι... Όχι. Okay, όχι. Τέλεια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Σταύρο. Επομένως λοιπόν είσαι μεταπτυχιακός φοιτητής. Μάλιστα, εδώ. Σε ποιο από το μεταπτυχιακό, του τμήματος πληροφορικής ή του ηλεκτρονικής? Στην πληροφορική με την επεξεργασία εικόνας και τα γραφικά. Α, με τον κύριο Μιαούλη. Μάλιστα. Με την, ναι. Πολύ ωραία. Άρα μιλάς γαλλικά ή θα προσπαθήσεις? Όχι, καθόλου, αγγλικά μόνο. Καθόλου. Λοιπόν, ο κύριος Μιαούλης μας λέει ότι όσοι θέλουν μιλάνε έστω και λίγα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, okay. Δεν συμβαίνει. Λοιπόν, μεταπτυχιακός λοιπόν στο μεταπτυχιακό Λιμόζ. Πολύ ωραία. Ναι. Ευχαριστούμε τον Σταύρο. Γεια σας και από μένα. Ονομάζομαι Νάσος Ιωάννης. Είμαι φοιτητής στο Τμήμα Μηχανικών Βιατρικής Τεχνολογίας στο πρώην ΤΙΟ, όπως είπαν και τα παιδιά. Με το Arduino δεν έχω πολλά σχετικά, με διάφορες γλώσσες προγραμματισμού άλλες έχω. Έχω κοιτάξει πολύ λίγα πράγματα από Arduino. Αυτά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Πολύ ωραία. Πολύ δύο έχει πέσει εδώ. Ο κύριος Κάβουρα σας έχει... Μας έχει εξελίξει. Σας έχει εξελίξει πολύ. Τεχνολογία ιατρικών οργάνων είναι το τίο για όσους δεν ξέρουν. Ευχαριστούμε τον Γιάννη. Περνάμε στους απέναντι. Καλησπέρα, είμαι ο Χρήστος Παναγιατακόπουλος. Είμαι πρωτοετής φοιτητής του ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Μετσόβιο. Με τον Arduino ασχολούμαι τα τελευταία 3 χρόνια κυρίως εφαρμογές ρομποτικής. Στη σχολή διοργανώνω μαζί με κάποια άλλα παιδιά ένα workshop που προσπαθούμε να μεταδώσουμε τις γνώσεις μας σχετικά με το Arduino, κυρίως σε πιο αρχάριο επίπεδο. Και δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με τη συνδεσιμότητα του Arduino σε ίντερνετ εφαρμογές και ενώ με ενδιαφέρε πολύ δεν είχα προχωρήσει. Και το σεμινάριο ήταν μια ευκαιρία... Σε έστειλε η ομάδα να μάθεις για να τους μάθεις. Τέλειο. Κάπως έτσι. Πολύ ωραία. Είναι μια ομάδα που φτιάξατε ad hoc ή ήταν οργανωμένη από καθηγητές? Έχουμε μια ομάδα στο Πολυτεχνείο της IEEE, το Student Branch, το οποίο διοργανώνουμε διάφορες δράσεις, οπότε μαζευτήκαμε κάποια άτομα που ενδιαφερόμασταν για τον Arduino και... και κάνατε αυτό. Πολύ ωραία, τέλεια. Επομένως λοιπόν, έχουμε και έναν εδώ, τον Χρήστο, ο οποίος είναι σε μια ομάδα,
ευθύνη να δουλέψουμε πολύ για να του δώσουμε πράγματα να πάει στην ομάδα. Το πλήστο να μας φέρει βέβαια από την ομάδα ότι καλό υπάρχει εκεί. Καλησπέρα. Λέγομαι ο Μάρ Χμίτ. Είμαι τελειόφοιτος στη Εμπειρία Τμήμα Ηλεκτρονικής. Η αλήθεια με το Arduino δεν έχω δουλέψει πολύ. Έχω τις βασικές γνώσεις, αλλά έχω δουλέψει περισσότερα με άλλους μικρόληπτες. Οπότε περιμένω να μάθω καινούργια πράγματα εδώ πέρα. Καινούργια πράγματα. Τε Εμπειρία, είπες, τμήμα ηλεκτρονικής. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε τον Μάρ. Ο επόμενος. Το όνομά μου είναι Σημαντηράκης Χρήστος, είμαι δεύτερο ετής μηχανικός. Σημαντηράκης Χρήστος. Πολύ ωραία. Το όνομά μου είναι Σημαντηράκης Χρήστος, είμαι δεύτερο ετής μηχανικός στο τμήμα ενεργειακής τεχνολογίας. Έχω ασχοληθεί με το Arduino μόνο σε βάση ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δηλαδή δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το ίντερνετ, με το πώς μπορεί να... Ναι, προγραμματισμό έμαθα στο ΤΕΙ Αθήνας στο μάθημα, έμαθα σε και έτσι ήξερα τις βασικές γνώσεις για να λειτουργήσω το Arduino. Παρακολούθησα κάποια tutorials στο ίντερνετ, κάποια 15 βασικά tutorials και το εφάρμοσα, η πρώτη εφαρμογή που έκανα ήταν σε ένα σύστημα που ελέγχει τη θέση του ηλίου και μεταβάλλει τα φωτοβολταϊκά πάνελ ανάλογα με το που τα θέλω. Κάτι πολύ απλό. Ελπίζω η ομάδα να βοηθήσει. Είσαι το μικρό σου. Χρήστος. Λοιπόν, ο Χρήστος δεν έχει επιλεγή. Ήρθε σήμερα πιστεύοντας ότι θα έχουν επιλεγή όλοι. Πέγγι, δεν στέλνουμε κάποιο μήνυμα σε όλους. Όλοι έχουν λάβει μήνυμα, κυρία Φουντά. Ναι, απλά, τώρα μήπως δεν έχει, μήπως έχει πάει στα junk mail για την ομαδική αλληλογραφία, δεν ξέρω. Πάντως όλοι τα μηνύματα πάνε όλους, σε όλους και σε αυτούς που επιλέγονται, λοιπόν, και σε αυτούς που δεν επιλέγονται. Ο οποίος κατέφτασε σήμερα πιστεύοντας ότι είναι εδώ, ότι όλοι θα είναι. Βλέπετε, έχει πολύ ενδιαφέρουσα σχέση με το... Και σκεφτόμαστε να το κρατήσουμε σαν ακροατή αρχικά και όταν μια θέση ελευθερωθεί, να μπει μέσα στην ομάδα μας. Χρήστο, λοιπόν, καλοδεχούμενος στην ομάδα, σαν ακροατής αρχικά, και εφόσον κάποιος αποχωρήσει, μπορείς να μην να μας αποχωρήσεις στην ομάδα. Πολύ ωραία. Εγώ. Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Παλιού. Είμαι 5ο έτος στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, στο Μετσόβιο. Έχω κατεύθυνση πληροφορικής και δικτύων. Με Arduino δεν έχω ασχοληθεί, απλά έχω πάρει μαθήματα πανεμφερή, ενσωματωμένα συστήματα, AVR επεξεργαστής, άλλες assembly, C κλπ. SQL που ζητούσατε. Α, ναι. Εκεί βασικά θέλω να κάνω και διπλωματική μάλλον. Του χρόνου διπλωματική. Και ο τομέας που θέλω να ασχοληθώ είναι τα δίκτυα, όχι το hardware κομμάτι και το software, αλλά ναι, με Arduino δεν έχω ασχοληθεί και είναι μια ευκαιρία να τον δω, γιατί το Internet of Things με ενδιαφέρει γενικώς. Παλιού Δέσποινα. Παλιού. Ναι. Πες το εσείς. Ναι, είμαστε αδέρφια. Και εγώ είμαι δεύτερο έτος ηλεκτρολόγου στο Πολυτεχνείο. Εγώ ήρθα επειδή σκέφτομαι να πάρω την ροή ηλεκτρονικής. Οπότε είπα να έρθω να πάρω μια ιδέα από το Arduino. Εξάλλου έχουν σχέση η ροή ηλεκτρονικής με το Arduino, οπότε ήρθα σε αυτό το σεμινάριο. Αδέρφια, να πάρετε διαφορετικές ροές, πότε ίδιο το Arduino. Ακριβώς ίδιο. Λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτά, Γιώργο. Το Γιώργο, ναι, και τη Δέσποινα, πολύ ωραία. Και πάμε στον επόμενο. Γεια σας, ονομάζομαι Γιώργος Ξυπόλυτος και εγώ ηλεκτρολόγος μηχανικός δεύτερο έτος είμαι στο MP. Ο λόγος που ήρθα εδώ πέρα είναι γιατί θέλω να ασχοληθώ με το Arduino, στο οποίο έχω ασχοληθεί λίγο και με ενδιαφέρει πάρα πολύ το Internet of Things, γι' αυτό και το βρήκα σαν ευκαιρία να κάνω μια. Βλέπετε, τέτοια. Βλέπετε, τα θρανία είναι ομάδες ομάδες, έτσι. Αυτό πρέπει να στάζει λίγο. Ρατσιστικό. Όλοι μαζί. Μια ομάδα. Κυρία Φουντά, πάλι θέλετε να χωρίσετε τον κόσμο. Τελείωσε. Σας χωρίζουμε. Οι ομάδες θα φτιαχτούν με τα κριτήρια που Καλησπέρα. Το όνομά μου είναι Παναγόπουλος Θανάσης. Ακούμε εδώ. Εντάξει. Ναι, το όνομά μου είναι Παναγόπουλος Θανάσης. Εγώ είμαι απόφυτος ηλεκτρολόγος μηχανικός
πολλά χρόνια μετά τα παιδιά, μάλλον είχα αρχίσει εδώ και 15 χρόνια, 20. Τώρα είμαι διαχειριστής. Ναι, ναι, ναι. Από το 96 είμαι απόφοιτος. Λοιπόν, τώρα είμαι στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στην Υπουργή Οικονομικών, διαχειριστής βάσεων δεδομένων και διαχειριστής των διάφορων projects. Απλά δεν έχω ασχοληθεί με Arduino. Με software και με βάση δεδομένων είναι μεγαλύτερο τώρα το αντικείμενό μου. Απλά με ενδιαφέρει περισσότερο η συνεισφορά στην κοινότητα ανοιχτού κώδικα. Πολύ ωραία. Είναι ενδιαφέρον που έχουμε ανάμεσα μας έναν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Και θα... Έγκυρα θα μας ενημερώνει για τους φόρους που προσπάθουμε. Οπότε, ναι. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Ψηλός Γεώργιος. Δεν έχω σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο. Ασχολούμαι με τον προγραμματισμό από την ηλικία των 8. Με τον προγραμματισμό? Ναι, από την ηλικία των 8. Με Pascal. Ξεκίνησα τότε και άρχισα να χτίζω. Από την ηλικία των 10 ασχολούμαι με την ηλεκτρονική και στα 14 άρχισα να προγραμματίζω λογικές πύλες. Έχω ασχοληθεί με μικροελεκτές οικογένειας PIC και AVR και με FPGA από το 2009. Μόνος μου και με Arduino από το 2010. Έχω υλοποιήσει πάνω από 50 ολοκληρωμένες κατασκευές, οι περισσότερες για μένα, για να χτίσω το εργαστήριό μου, και δήλωσα συμμετοχή ώστε να μου δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστώ με ενθουσιαστές τεχνολογίας όπως και εγώ. Πολύ ωραία. Παίρνω καθηγητά σε κάποιο σχολείο? Όχι. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε τον Γιώργο. Είδατε ότι υπάρχει και η μάθηση έξω από το σχολείο. Ο Γιώργος έχει λειτουργήσει μόνος του. Όμως τώρα, Γιώργο, θα μπει σε μια ομάδα και θα λειτουργήσουμε όλοι μαζί εδώ και έχουμε πολλά να μας πεις και να μάθουμε από σένα που λειτουργείς έτσι έξω από τα ευγενή μη ιδρύματα και έχει πολύ ενδιαφέρον η περίπτωση. Πολύ ωραία. Τι ήταν το λύκειο το οποίο έκανες? Τρίτο λύκειο. Τρίτο λύκειο από ποιον? Άρτας. Άρτας. Τρίτο λύκειο Άρτας. Αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τον Γιώργο και τώρα πάμε στον επόμενο. Γεια σας από μένα. Είναι Ονομάζομαι Μαυριδάκης Γρηγόριος. Σπουδάζω εδώ στο ΤΕΙ Πληροφορικής στην Αθήνα. Στο τμήμα πληροφορικής, όχι στο ΤΕΙ Πληροφορικής. Το ΤΕΙ είναι το ΤΕΙ Αθήνας. Ναι. Και το τμήμα είναι μηχανικών πληροφορικής στα ΦΕΠΣΙΛΟΝ. Είμαι πτυχίο κυρία Φουντά, είχα και αυτό το εξάμηνο. Ναι. Το Arduino ήταν κάτι με το οποίο ήθελα να ασχοληθώ πολύ καιρό. Δεν μου είχε δοθεί ευκαιρία και όταν είδα τον πιασάρικο τίτλο που ομολογουμένως έχετε, λέω ότι θα δηλώσω συμμετοχή γιατί με ενδιαφέρει αρκετά. Και παράλληλα θα μου δοθεί ευκαιρία να μάθω και νέα πράγματα και να συνεισφέρω. Για δύο τρίτους, ο τίτλος ήταν αυτό που θέλει. Ωραία. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Τσαμπούλας Κωνσταντίνος. Είμαι και εγώ στο πτυχίο στη σχολή μηχανικών πληροφορικής στα ΦΕΠΣΙΛΟΝ του ΤΕΙ Αθήνας. Ενδιαφέρομαι να μάθω περισσότερα πράγματα για τον Arduino. Έχω κάποιες λίγες γνώσεις κυρίως από κάποια tutorial που έχω δει στο ίντερνετ και ελπίζω μέσα από αυτό το σεμινάριο να προσφέρω με τις όποιες λίγες γνώσεις μου έχω πάνω στον προγραμματισμό και ελπίζω να πάρω κάποια πράγματα και εγώ, κάποιες επιπλέον γνώσεις. Γεια σας. Ονομάζομαι λογοθέτης Μάριος. Είμαι και εγώ εδώ φοιτητής. Έτσι συνεχίζουμε και εμείς λοιπόν την παράδοση με τα φρανία και τις ομάδες. Και εγώ λοιπόν βρίσκομαι στο στάδιο του πτυχίου. Με το φίλο μου και φοιτητή Κωνσταντίνο επιλέξαμε να πάρουμε κάτι πάνω σε Arduino. Οπότε ήταν τεράστια ευκαιρία αυτή για μας να παρακολουθήσουμε αυτό το σεμινάριο. Και ελπίζω να δώσω και να ό,τι μπορώ σε αυτή την ομάδα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και θέλω να μάθετε πλέον που είστε και τελειόφοιτοι ότι το τμήμα ονομάζεται Μηχανικών Πληροφορικής τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ και ότι ανήκεται σε μια σχολή που είναι η STEP, η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Αυτό πρέπει να το μάθετε
Αλλιώς το σεμινάριο του Arduino, το Internet of Things, δεν θα μείνετε. Εγώ συγγνώμη, αλλά το τμήμα το είπα σωστά. Εγώ το τμήμα το είπα σωστά. Περίπου. Λοιπόν, ο επόμενος. Καλησπέρα, το όνομά μου είναι Μακάρης Μιχάλης. Δάσκω στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μετά λίγο να σας ακούμε. Ναι, διδάσκω στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Internet of Things και οι κατασκευές Arduino στα ενδιαφέροντά μου. Παρακολούθησα το πρώτο σεμινάριο που οργανώθηκε εδώ και έχω να πω ότι σίγουρα το προσωπικό που υποστηρίζει το σεμινάριο είναι αξιόλογο και έχει λύσεις για ό,τι προκύψει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ό,τι καταλάβατε, λοιπόν, ένας παλιός απόφυτός μας, απόφυτος του Τμήματος Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής, είναι εδώ, είναι τώρα δάσκαλος καθηγητής. Παρακολούθησε το πρώτο, είναι ένας από τα δύο άτομα οι οποίοι παρακολούθησαν το πρώτο σεμινάριο, δηλαδή τον πρώτο κύκλο του Arduino, και είναι εδώ μαζί μας για να παρακολουθήσει και να συνεισφέρει στο δεύτερο κύκλο. Αυτό το χαρίζουν, δεν το θέλω. Πρέπει να είναι πετυμένο. Ονομάζομαι Τσιτώνας Αθανάσιος. Σπουδάζω ακόμα. Λίγο πιο δυνατά, ναι. Τεστ. Σπουδάζω στο τμήμα ηλεκτρονικής. Κάνω την πρακτική μου τώρα σε μια εταιρεία, τη Lipkin Union. Έχω ασχοληθεί λίγο με το Arduino. Θέλω να επεκταθώ και στο ίντερνετ, γιατί βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών έχω, θέλω να πιστεύω. Είναι κρίμα που έχασα το πρώτο σεμινάριο, όμως ήρθα στο δεύτερο και θα τα καταφέρουμε. Όχι, τίποτα δεν είναι κρίμα. Προχωράμε. Okay. Δεν ξέρεις, μπορεί να γίνει και ένα τρίτο και ένα τέταρτο. Και αδέρδια. Θέλω να σας πω ότι το πρόγραμμα μεν τελειώνει τον Οκτώβρη, δηλαδή απομένουν ακόμα δύο θερινά σχολεία και ένα σεμιναριακός κύκλος. Ένα σεμινάριο δηλαδή και δύο θερινά σχολιά. Τα θερινά σχολιά... Πιο δυνατά. Εγώ πιο δυνατά δεν μου το έχουν πει ποτέ. Πάντα μου λένε πιο σιγά. Δεν σας στέλνει το μικρόφωνο σήμερα, να σας πω. Μην είστε εδώ. Οκ. Τώρα μ' ακούτε. Μ' ακούει το σύστημα. Δεν με ακούνε απομακρυσμένοι, δηλαδή. Μπορώ να φωνάξω μέχρι την Πάτρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έχουμε ακόμα δύο θερινά σχολιά. Τα θερινά σχολιά διαρκούν μία εβδομάδα και ένα σεμιναριακό κύκλο. Ακόμα, ένα κύκλο. Όχι. Τι να κάνω, δεν ξέρω. Λοιπόν. Είπε πριν ότι λύνεται όλα τα προβλήματα. Ελπίζω να μην διαψευστούμε σήμερα, πρώτη μέρα. Λοιπόν, okay. Τώρα μ' ακούτε? Μ' ακούν οι απομακρυσμένοι μέχρι Πάτρα Θεσσαλονίκη? Ναι. 1, 2, 3, τίποτα. Επομένως έχετε πρόβλημα στον ήχο γενικότερα. Εμένα μ' ακούς? Ναι. Ναι, έχουμε γενικότερο πρόβλημα. Ωραία, λοιπόν, θέλω τους απομακρυσμένους μετά, να τους δούμε τους απομακρυσμένους. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω, λοιπόν, είναι ότι απομένουν δύο θερινά σχολιά και ένας κύκλος, ακόμα άλλο ένα σεμινάριο. Όμως, ήδη έχει γίνει πρόταση στο ΤΕΙ Αθήνας, στο διαβίου, να συνεχίσουμε το θεσμό αυτών των σεμιναρίων ελεύθερου λογισμικού, λογισμικού ανοιχτού κώδικα, και είναι βέβαιο ότι θα το θεσμοθετήσουμε, δηλαδή ότι θα θεσμοθετήσουμε κύκλους σεμιναρίων ελεύθερου λογισμικού, λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Μπορούμε να συνεχίσουμε τις παρουσιάσεις, επομένως έχετε την ευκαιρία, δεν χάσατε τίποτα, έχετε την ευκαιρία να πάρετε και άλλα μαθήματα. Ναι.
Καλησπέρα. Το όνομά σας θα ήθελα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Βασίλης Περουκανέας. Δικό σας παιδί είμαι εγώ. Απόφυτος τμήματος πληροφορικής εδώ, στα ΤΕΙ Αθηνών. Ασχολούμαι, εργάζομαι σε μια εταιρεία η οποία ασχολείται με ενεργειακές λύσεις και κατασκευές. Καμία σχέση με πληροφορική. Αλλά παρόλα αυτά είμαι προγραμματιστής εκεί μέσα και έχουμε φτιάξει ένα online σύστημα για μελέτες και κατασκευές σε ηλιακά θερμικά συστήματα, μαζί και πολλά άλλα. Άρα αυτό που ασχολούμαι είναι το software. Το Android το είδα, μου άρεσε όλα τα κάποια project και είδα ότι χρησιμοποιεί πάρα πολλοί sensors, τα οποία χρησιμοποιούν και η δική μου μηχανική εκεί πέρα μέσα για σπίτια, ηλιακά, γενικά ενεργειακά σπίτια. Και ήθελα να το δω. Αυτά. Νομίζω ότι ταιριάζει ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε τον Βασίλη. Ο διπλανός. Ναι. Ονομάζομαι Κεφαλάς Κωνσταντίνος. Είμαι τελειόφυτος εγώ του τμήματος πληροφορικής, νομίζω δικαιούμαι το λέω ακόμα. Πιθανά να με θυμάστε, δεν ξέρω. Έχω καιρό να απαντήσω γι' αυτό. Δουλεύω... Όχι, οπτικά μπορεί κάποιο όνομα, ναι, αλλά αποκλείεται να ξεχάσω των φοιτητών μου το πρόσωπο. Δουλεύω σαν προγραμματιστής σε μια εταιρεία που ασχολείται με φωτοβολταϊκά, οπότε το Arduino θα προκύψει και εκεί σαν μέρος της δουλειάς και γι' αυτό το λόγο βρίσκομαι εδώ. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Το τμήμα έχει μετονομαστεί από τμήμα πληροφορικής, μηχανικών πληροφορικής στα ΦΕ. Είναι τα καλά κακά δηλαδή του σχεδίου Αθηνά, το οποίο ήρθε να ενώσει τμήματα, να ισοπεδώσει άλλα, να κάνει διάφορα. Τέλος πάντων, είμαστε σε ένα... Πριν τμήματα πληροφορικής στο ΤΕΙ Αθήνας υπήρχαν μόνο δύο σε όλη την Ελλάδα, στο ΤΕΙ Αθήνας και στο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, σε επίπεδο ΤΕΙ εννοώ, και σήμερα έχουν υπάρξει πολλά τμήματα τα οποία λεγόντουσαν, έφεραν άλλα ονόματα αλλά και άλλα προγράμματα σπουδών που δεν είχαν καμία σχέση με το πρόγραμμα σπουδών των τμήματων πληροφορικής και έγιναν όλα αυτά μηχανικών πληροφορικής στα ΦΕ και πραγματικά έχουν δημιουργηθεί μεγάλα προβλήματα, όπως αντιμετωπίσαμε φέτος το τεράστιο πρόβλημα των μετεγραφών. Δηλαδή ενώ το τμήμα μας παίρνει 100 άτομα, είχαμε και 300 που ήρθαν να γραφτούν από άλλα τμήματα της Ελλάδας και δημιουργήθηκε ένας πανικός ασύλληπτος, τον οποίο το τμήμα μας δεν μπορεί να διαχειριστεί. Ο επόμενος, να λέμε και τα παραπονά μας δηλαδή, έτσι για να... Ναι. Καλησπέρα, ονομάζομαι Νίκος Κουβαλιάς, είμαι τριτοετής φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Ο λόγος που είμαι εδώ είναι επειδή με ενδιαφέρει πάρα πολύ το αντικείμενο. Δεν έχω ιδιαίτερες γνώσεις, αλλά έχω μεγάλη όρεξη για μάθηση και αυτό πιστεύω ότι... Τέλεια. Ναι. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Το Τμήμα Πληροφορικής, λοιπόν, ο διπλανός. Καλησπέρα για από μένα. Βάλε φωνή. Ονομάζομαι Κορνιωτάκης Μανώλης. Ορίστε. Κορνιωτάκης. Είμαι απόφυτος του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας. Έχω ασχοληθεί ελάχιστα με το Arduino όταν έκανα την πρακτική μου άσκηση εδώ στο ΤΕΙ Αθήνας. Παρ' όλα αυτά με ενδιαφέρει το κομμάτι κυρίως και το προγραμματιστικό αλλά και το ηλεκτρονικό κομμάτι, γιατί εμπεριέχει λίγο και αυτοματισμούς και διάφορα πράγματα. Χαίρομαι που με επιλέξατε και είμαι εδώ μαζί σας για να πάρω και να δώσω ό,τι μπορώ. Αυτά. Επόμενος. Υπάρχει επόμενος. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε από τους διαζώσεις. Θα παρακολουθούμε τους απομακρυσμένους. Γιατί έχει πρόβλημα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας λοιπόν στους απομακρυσμένους.
Ναι, ναι. Okay. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Θέλω να πω ότι όπως έτσι ο καθένας παρουσιαζότανε, μου θύμισε ένα Σαββατοκύριακο τρελό που περάσαμε με την Μπέγκη και με άλλους και με την Επιτροπή, να βλέπουμε τα βιογραφικά σας και τα ωραία προσόντα που ήταν εκεί στους συμμετέχοντες. Και τώρα όπως μιλούσατε, έτσι έβλεπα μέσα από την περιγραφή του καθενός λίγο το βιογραφικό σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχουμε τόσο μεγάλη ποικιλία μέσα σε αυτό το χώρο. Η ετερογένεια δημιουργεί μεγάλες προκλήσεις και πιστεύω ότι μέσα στις ομάδες το να είμαστε διαφορετικοί και να μπορούμε ο κάθε ένας να φέρει τη δική του εμπειρία και γνώση είναι εκπληκτικό. Νομίζω ότι είμαστε μια πολύ μεγάλη υπέροχη ομάδα που θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Θέλω τώρα να σας πω ότι σήμερα έχω τα γενεθλιά μου. Κλείνω τα 65. Δυστυχώς δεν είχα το χρόνο σήμερα να ασχοληθώ καθόλου με αγορά γλυκισμάτων. Όμως σας το χρωστάω, θα σας φέρω το γλυκό για τα γενέθλιά μου την επόμενη φορά. Μπορεί να είναι και το Σάββατο, αν καταφέρω έτσι να κλέψω λίγο χρόνο και να έρθω. Θέλω να σας πω ότι σήμερα κλείνω τα 65 μου χρόνια. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής που βρίσκομαι στο ΤΕΙ Αθήνας, που βρίσκομαι μέσα σε νέους ανθρώπους. Παίρνω πάρα πολύ δύναμη από αυτό κάθε μέρα. Μου αρέσει πολύ που είμαι δασκάλα και είμαι σε καθημερινή βάση με τα παιδιά, με τους φοιτητές μου, με τους μαθητές. Και θέλω να σας πω ότι προβλήματα οικογενειακά δεν θα μου επιτρέψουν να μείνω μαζί σας σήμερα. Όχι για να γιορτάσω τα γενέθλιά μου, αλλά για να λύσω άλλα προβλήματα που δυστυχώς έχω αυτή την εποχή. Θα σας αφήσω με τους μέντορες, τον τεχνικό υπεύθυνο, να συνεχίσετε τη σημερινή μέρα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα διαψευστούν οι προσδοκίες σας. Θέλω να πιστεύω ότι θα φύγετε όλοι με μια πάρα πολύ καλή ανάμνηση από εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας και να σας ευχηθώ πραγματικά καλή επιτυχία στους στόχους του σεμιναρίου μας. Να είστε καλά. Κοιτάξτε να δείτε, όπως σας είπα, η αίθουσα αυτή είναι ελεύθερη μία η ώρα. Μπορούμε το σεμινάριο να το κάνουμε μετά τις μία, οποιαδήποτε ώρα συμφωνήσουμε και οποιαδήποτε ώρα βολεύει. Οι μέντορες έχουν κάποιο πρόβλημα? Όχι. Ο τεχνικός υπεύθυνος όχι. Υπάρχουν κάποια άτομα που έχουν πρόβλημα για το Σάββατο? 1, 2, 3, 2,5. Οι φοιτητές μας δεν μπορούν να έχουν πρόβλημα. Τελείωσε. Εδώ. Οι υπόλοιποι, εκτός του τμήματος πληροφορικής και των τμήματων. Δημοκρατικά πάντα. Έχετε πρόβλημα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε απομακρυσμένα? Α, πολύ ωραία. Αν το κάνουμε απόγευμα, αν το κάνουμε αργότερα, να το κάνουμε το άλλο Σάββατο. Αν το πρόβλημα είναι το συγκεκριμένο Σάββατο... Εντάξει, οπότε δεν υπάρχει. Ωραία. Λοιπόν, είναι ένα άτομο το οποίο έχει πρόβλημα. Άλλος που να έχει πρόβλημα πραγματικά... Ναι, εντάξει. Παιδιά, πάντα με μικρόφωνο, γιατί πρέπει να σκεφτόμαστε ότι οι απομακρυσμένοι θα είναι λίγο άσχημο να μην ακούνε τι λέμε. Οι απομακρυσμένοι μας μπορούν, ρωτάμε τους απομακρυσμένους. Λοιπόν, η πρόταση είναι μετά τις μία, δηλαδή μπορούμε να αρχίσουμε στις 2 για παράδειγμα ή και στις 1, 1:30.
Δυστυχώς έχουμε ήδη δύο απώλειες. Σεμινάριο εσύ, δύο, άλλος. Το σεμινάριο είναι απογευματινό πρωινό. Μάλιστα. Το άλλο Σάββατο, αυτό που μπορούμε να έχουμε είναι ότι μπορούμε να το έχουμε πρωινό. Δηλαδή, αν λέγαμε ότι και αυτό το Σάββατο το κάναμε πρωινό, θα ήταν εφικτό για όλους. Για όλους, δηλαδή, το πρωινό είναι ok για όλους. Πρωινό, 10 η ώρα, ώστε να προλάβετε το απογευματινό σας. Ναι. Μέσω Skype, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να έρθω γιατί εργάζομαι κάπου. Ναι. Και εργάζομαι σε νυχτερινό κλαμπ, ας πούμε. Ναι. Και γυρνάω πολύ πρωινές ώρες. Ναι. Και Σάββατο είναι μέρα που ξέρετε πώς δουλεύουν αυτά. Ναι. Okay. Μπορεί κάποιος να το δει από Skype ή παίρνει. Μπορεί, αλλά θα είσαι στη δουλειά και θα βλέπεις Skype. Όχι, θα γυρνάω εκείνη την ώρα. Υπάρχει υπηρεσία για live streaming. Όχι Skype, άλλη υπηρεσία την οποία θα στη δείξουμε. Μπορεί λοιπόν, να το παρακολουθεί. Okay. Το πρωινό είναι καλύτερο δηλαδή από το απογευματινό. Δηλαδή μπορείς εσύ. Και εσύ δεν μπορείς. Ούτως ή άλλως, μπορεί ασύγχρονα, μπορείς να το δεις κάποια στιγμή αργότερα ή με live streaming να το παρακολουθείς όπως είναι απομακρυσμένη. Για μία φορά μπορείς. Λοιπόν, οκ. Okay. Επομένως, θα κάνω μία προσπάθεια να το μεταφέρουμε πρωί. Είναι σίγουρο ότι την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, μπορούμε πρωί. Γιατί το σεμινάριο το οποίο έχει την αίθουσα, το έχει τελειώνει αυτή την εβδομάδα, οπότε το άλλο Σάββατο μπορούμε πρωί. Είναι πολύ ωραία. Επομένως, μπορούμε να πάμε την ερχόμενη Τρίτη και να πάμε το άλλο, και να κάνουμε την επόμενη Τρίτη και Σάββατο. Να περιμένουμε λίγο τους απομακρυσμένους. Τώρα ο ένας μόνο μας έχει απαντήσει ότι μπορεί μάλλον. Ωραία. Λοιπόν, εάν ούτως ή άλλως, Απόστολε, το μεταφέρουμε το άλλο Σάββατο. Ωραία. Τότε, okay. Μιλάμε για 10 η ώρα το πρωί, βολεύει όλους, για να μην χάσετε και τις δουλειές σας και τα λοιπά. Πολύ ωραία. Επομένως, πηγαίνουμε το επόμενο μάθημά μας, το πρώτο μας μάθημα, θα είναι την επόμενη Τρίτη, στις 24 δηλαδή, και στη συνέχεια μιλάμε για το Σάββατο μετά την Τρίτη αυτή. Okay. 28 του μηνός. Δεν είναι 28 Οκτωβρίου, δεν είναι κάτι, είναι Μάρτης τώρα. Α, έχουμε και την 25η Μαρτίου. Τετάρτη. Οπότε, είναι Τετάρτη. Μήπως το άλλο Σάββατο θέλετε να κάνετε γέφυρες και τα λοιπά και πείτε είναι έτσι κι αλλιώς. Σκεφτείτε το κι αυτό, έτσι. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε και αυτό. Γιατί έχουμε 25 Μαρτίου που πέφτει Τετάρτη και αυτό είναι Σάββατο. Είναι πολύ μακριά η Τετάρτη από το Σάββατο. Νομίζω ότι αρκετές είναι οι διακοπές. Okay. Έφτασε τώρα μόλις ο κύριος Βογιατζής, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος για αυτό τον κύκλο, ο οποίος θα σας πει δύο λόγια. Έλα, Γιάννη. Ο Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για αυτό τον κύκλο. Πες μια καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Περιμένως, έχει πάρει ήδη πολλές. Ναι, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ναι. Καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρετε, ναι, όπως τα καταφέρουν και οι προηγούμενες φουρνίες. Πιστεύω ότι όλοι εδώ πέρα είναι ιδιαίτερα, έχουν κατά μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Υπάρχει μια υποδομή σημαντική και σε ανθρώπινο δυναμικό και σε εδώ πέρα infrastructure, όπως είναι αυτό το Arduino και λοιπά, για να μπορέσει να γίνει δουλειά. Οπότε, καλό κουράγιο, καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι είναι σκόπιμο να γνωρίσετε τους υπευθύνους, τον τεχνικό υπεύθυνο και τους μέντορες, οι οποίοι είναι όλοι, όπως βλέπετε, σε παράταξη, έχουν πιάσει τον τοίχο τον τελευταίο και τον υποστηρίζουν. Απόστολε, έλα λίγο να... Γεια σας και από μένα. Λοιπόν, Αποστόλης Αναγνωστόπουλος, αλλά προτιμώ το Αποστόλης, έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και τους άλλους, λοιπόν. Ελάτε. Εγώ θα καθίσω. Έλα, εδώ. Δημήτρη. Στα μπροστά. Γρήγορα. Δημοσθένη. Αχιλέα. Λοιπόν, Δημήτρη. Ο Δημοσθένης. Ο Δημοσθένης, ο Λιχωτής. Είναι απόκτος του τμήματος γυροκομείου.
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Με σύστηση η κυρία Φουντά. Εγώ ασχολούμαι κυρίως με web προγραμματισμό, PHP, ασχολούμαι και με Python. Γενικά, οι γνώσεις μου κινούνται κυρίως γύρω από προγραμματισμό web εφαρμογών, όπως είπα. Στο σεμινάριο θα σας βοηθήσω κυρίως με το server-side κομμάτι. Δεν θυμάμαι αν το έχουμε αναλύσει τώρα τι είναι το server-side κομμάτι. Okay, θα μας τα πει ο Απόστολος σε λίγο τι σημαίνει αυτό. Και σας εύχομαι καλή αρχή. Λοιπόν, εντάξει, για τον άλλο, ο άλλος κύκλος αφορά τα λεγόμενα MOOCs. MOOC σημαίνει Massive Open Online Courses. Είναι το λεγόμενο Coursera, το λεγόμενο edX, όποιος τα ξέρουν. Η ιδέα ποια είναι, είναι το να μπορεί, να μπορεί απομακρυσμένο ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων να παρακολουθήσει ασύγχρονα ένα μάθημα. Δηλαδή, να είναι πλατφόρμες μέσα από τις οποίες μπορεί ο καθηγητής ουσιαστικά να δομήσει όλο το μάθημα, με, να ανεβάσει βίντεο, να ανεβάσει αρχεία, να ανεβάσει εργασίες, να διορθώνει, να βαθμολογεί, όλα να γίνονται απομακρυσμένα online και, να μπορεί να, και είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τεράστιο αριθμό μαθητευόμενων. Μπορεί να είναι, ας πούμε, δηλαδή υπάρχουν courses που μπορεί να έχουν 1000 εκπαιδευόμενους, ας πούμε, με το κατάλληλο infrastructure φυσικά από την πλευρά της πλατφόρμας και από την πλευρά του προσωπικού του μαθήματος που βοηθάει. Εντάξει, στο άλλο σεμινάριο θα ασχοληθούμε κυρίως με την πλατφόρμα edX, η οποία είναι μια πλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί από τεράστια πανεπιστήμια, από το MIT, από το Harvard, χρησιμοποιούνται τέλος πάντων από... Έχει δεχτεί συνεισφορές από την Google, είναι πολύ μπροστά τεχνολογικά και σε αυτήν θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάποια blog, κάποια είδη περιεχομένου που θα μπορεί να ανεβάζει ο καθηγητής. Ελπίζουμε να... Αν όλα πάνε καλά, οι συνεισφορές μας να ενσωματωθούν και θα είναι μεγάλη επιτυχία αν γίνει αυτό. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ λέγομαι Δημήτρης Ανδριτσάκης. Εγώ εργάζομαι εδώ στο ΤΕΙ Αθήνας και είμαι και εγώ εδώ για να σας βοηθήσω να μάθω. Πάντα αυτό λέω και το πιστεύω, να μάθω μαζί σας. Και ειδικά στο συγκεκριμένο σεμινάριο, παρότι μαζί με τα παιδιά είμαστε και στα δύο σεμινάρια, του έχω λίγο μεγαλύτερη αγάπη γιατί μου αρέσει έτσι λίγο το prototyping, λίγο τα Arduino, τα Raspberry και όλα αυτά και παίζω έτσι από μόνος μου ερασιτεχνικά. Ναι, σας έχω φέρει να σας δείξω τι βλακίες έχω κάνει και να με βοηθήσει να τις κάνω χειρότερες. Θέλω να σας πω και δύο μηνύματα, αυτά δεν είναι δικά μου, είναι από τους απομακρυσμένους, επειδή είχαμε πρόβλημα με τον ήχο. Το πρώτο είναι από τον Γιώργο το Δελιανδρεάδη, όπου μας στέλνει χαιρετισμούς από τη Θεσσαλονίκη και μας λέει ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει μεγάλη κοινότητα Arduino και έχει πολλά να δείξει. Ονομάζεται Γιώργος Δελιανδρεάδης, είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Καβάλα στο τμήμα βιομηχανικής πληροφορικής και σας στέλνει τα χαιρετίσματά του. Και το δεύτερο είναι από τον Γιαννακά τον Γιώργο, ο οποίος σας στέλνει όλους τους χαιρετισμούς, καλή επιτυχία στην ομάδα και είναι από τη Λαμία. Ελπίζω να τα ανταποδώσετε κι εσείς, υποθέτω. Εδώ και να έχουμε πω... και το ντροπαλό της παρέας. Τα ανοίγω αργότερα. Θα αναγκάσεις όλους να γυρίσουν πίσω. Λοιπόν, γυρίστε πίσω. Οκ, Αχιλλέας είμαι εγώ, το Πολυτεχνείο. Σχολείο με το ελεύθερο λογισμικό τα τελευταία, θα πω, 8 χρόνια. Πιο δυνατά. Λοιπόν, θα σας βοηθήσω εγώ πιο πολύ με το Git και το GitHub, όσοι δεν το γνωρίζετε, που είναι μια πλατφόρμα συνεργατικότητας. Δεν ξέρω όσοι έχετε δουλέψει μόνοι σας ή έχετε συνεργαστεί με άτομα και από άλλες χώρες πιθανόν. Το Git λοιπόν μας βοηθάει να κάνουμε αυτό το πράγμα, να συνεργαζόμαστε απομακρυσμένα. Και θα τα πούμε στην πορεία λοιπόν.
Να προσθέσω, μια που διαβάσαμε τα μηνύματα από τους απομακρυσμένους μετέχοντες που είναι παρόντες σήμερα μέσω της υπηρεσίας απομακρυσμένης πρόσβασης, ότι οι συμμετέχοντες που είναι από μακριά θα ενσωματωθούν σε ομάδες με τους διαζώσεις, δηλαδή θα μπουν σε κάποιες από τις ομάδες που θα είστε κι εσείς, και έτσι αυτό που θα προσπαθήσουμε να γίνει είναι να δουλέψετε όλοι μαζί και να αισθανθούν και οι συμμετέχοντες που είναι από Θεσσαλονίκη, από Πάτρα ή από πουδήποτε αλλού, ότι παρακολουθούν όπως παρακολουθούμε και εμείς εδώ. Και γι' αυτό επιμείναμε λίγο και με τα μικρόφωνα, γιατί μπορεί μεταξύ μας να ακουγόμαστε όταν μιλάμε χωρίς μικρόφωνο, αλλά οι συμμετέχοντες, όπως και κάποιος που βλέπει το live streaming από το σπίτι του, ακούει, απλά βλέπει ένα κενό, βλέπει κάποιους να κοιτιούνται μεταξύ τους και δεν ακούει τίποτα. Οπότε μην ξεχνάμε, για να εντάξουμε, να βοηθήσουμε τους συναδέλφους τους απομακρυσμένους, πάντα να μιλάμε από το μικρόφωνο, και όσοι θα έχετε κάποιον απομακρυσμένο στην ομάδα σας, να βοηθήσετε τους απομακρυσμένους να ενταχθούν πιο εύκολα, γιατί πραγματικά είναι λίγο πιο δύσκολο για αυτούς από ότι για όσους είμαστε όλοι εδώ μαζί σαν διαζώσεις ομάδα. Θα στείλω και ένα mail προς όλους, ο γνωστός spammer, ένα mail που θα σας υπενθυμίζω ποια θα είναι η ροή των μαθημάτων. Την γνωριμία, ας μπούμε λιγάκι να δούμε τώρα το project ακριβώς. Παρακαλώ, ό,τι δεν είναι έτσι, εντάξει, θα είναι πολλά πράγματα που δεν θα τα πιάσετε, όσοι βέβαια προσπαθήσαμε να έχουμε και Arduino και προγραμματιστές, και φοιτητές και άλλους που δεν έχουν σπουδάσει, έτσι, ένα μείγμα, ας πούμε, που θεωρούμε ότι θα μας βοηθήσει. Οι ερωτήσεις βοηθάνε και να εμείς να γίνουμε καλύτεροι, έτσι, και να έχουμε μια διάχυση, ας πούμε, της γνώσης. Λοιπόν, Χρήστο, κάνε ένα zoom εδώ πέρα πάνω για τους απομακρυσμένους. Ο Δημήτρης θα γυρίσει έτσι πλάτη προς εμένα και θα δείχνει για να βλέπουν και οι απομακρυσμένοι. Λοιπόν, έχουμε μια μικρή παρουσίαση τώρα του Arduino 1, πώς συνδέουμε λοιπόν εκεί αισθητήρες και τα λοιπά και τις βάζουμε στο ίντερνετ, και να προχωρήσουμε μετά στο τι θα κάνουμε αυτό εδώ, το σεμινάριο. Λοιπόν, το νόημα, θα τα πούμε και θεωρητικά μετά, αλλά καλύτερα ξεκινήσουμε από την πράξη, μιας και για το Arduino μάλλον ήρθατε περισσότερο και για την πράξη εδώ πέρα, και γι' αυτό σας διαλέξαμε σε τέτοιο μείγμα. Στο προηγούμενο σεμινάριο, και ο κύριος Βαμβακάρης μπορεί να μας βοηθήσει να επικουρικά εδώ πέρα, μιας και είναι ο μόνος από τους συμμετέχοντες που ήταν και στο προηγούμενο και είναι μαζί μας, κάναμε το εξής. Φτιάξαμε μια δομή και softwareική και hardwareική. Ξεκινώντας από τη softwareική, έχουμε φτιάξει ένα τελείως custom framework που λειτουργεί με μια τριγωνική μορφή. Εδώ θα σας την εξηγήσω και ο Απόστολος. Ας αφήσουμε λίγο τα σχεδιαγράμματα. Το νόημα ποιο είναι? Το νόημα είναι ότι έχουμε μια συσκευή, την οποία εμείς τη λέμε device, εντός εκτός και τα αυτά εισαγωγικών, όπου στην ουσία είναι ένα Arduino. Ελπίζω να φαίνεται. Χριστό, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά θέλουμε να το βλέπουν και άλλοι. Σίγουρα δεν θα φαίνεται πολύ καλά, αλλά για όσους δεν ξέρουν, γιατί ίσως κάποιοι να μην έχουν, παρότι άκουσα από πριν ότι περισσότεροι έχετε επαφή, αυτό εδώ πέρα είναι ένα Arduino Uno. Είναι ένα από τα πιο φθηνά και τα πιο απλά Arduino, που έχει ένα USB interface για να το συνδέσεις με έναν υπολογιστή και να το προγραμματίζεις και να του δίνεις και ρεύμα. Και πάνω έχει κάποιες πόρτες αναλογικές και ψηφιακές, στις οποίες μπορείς να συνδέσεις. Αυτό, επειδή είναι από πιο mobile, άφησε το λίγο να το δώσουμε πασούλα. Ναι, ωραία, οκ. Λοιπόν, θα περάσει αυτό από όλους σας, έτσι. Εντάχει απλά να τους πω ότι αυτό είναι ένα θερμόμετρο που συνδέεται με τα Arduino και με ένα Raspberry, θα σας τα δείξω και εδώ. Το βλέπετε και το λοιπόν, δείτε πασούλα. Συνεχίζω λοιπόν και σας το δείχνω εδώ. Εδώ έχουμε 3 Arduino και 2 Raspberry μαζί. Εντάξει, το άλλο Raspberry το παράτησα και μου φύγε στην πορεία. Πάνω σε ένα breadboard. Το breadboard στην ουσία, πάλι για όσους δεν ξέρουν, είναι μια κατασκευή με τρυπίτσες,
σε στήλες και σε γραμμές, όπου ενώνονται από κάτω, πώς το λένε, με χαλκό οι στήλες, και μπορούμε να συνδέσουμε αντί για καλωδιά και διάφορα έτσι τέτοια καλωδιάκια μικρά κάθετα, και να ενώσουμε διάφορα πραγματάκια πάνω, όπως αισθητήρες, όπως άλλα μικροηλεκτρονικά, κοντρόλες και ιστορίες. Λοιπόν, εμείς εδώ τώρα, αυτό που σας έλεγα πριν είναι το εξής, ότι το νόημα του προηγούμενου σεμιναρίου, χρησιμοποιώντας αυτή τη softwareική υποδομή, την οποία θα την εξηγήσουμε και στην πορεία καλύτερα, και αν την καταλάβετε γρήγορα, σας κερνάω μπύρες. Τι γίνεται. Έχουμε λοιπόν ένα σένσορα, τον οποίο το βάζουμε στο Arduino. Αυτή η δομή, έτσι όπως την έχουμε φτιάξει, είναι αρκετά αφηρημένη, οπότε δεν μας ενδιαφέρει το τι ακριβώς σένσορας είναι, πώς είναι συνδεδεμένος, πώς είναι προγραμματισμένο το Arduino να λαμβάνει δεδομένα από αυτόν. Αυτό που μας ενδιαφέρει όμως είναι τα δεδομένα, softwareικά. Hardwareικά τώρα, όπως είπα, το συνδέουμε στο Arduino, το Arduino το συνδέουμε με έναν υπολογιστή, που επειδή μιλάμε, το concept ήταν να έχουμε sensors οπουδήποτε. Παραδείγματος χάρη εδώ έχουμε τρεις sensors. Αυτό εδώ είναι ένας αισθητήρας που μετράει συγκέντρωση μεθανίου στον ατμοσφαιρικό αέρα. Είναι αυτό που φυσάμε όταν μας κάνουν αλκοτέστ. Αυτό. Εντάξει. Οπότε ποιος είναι μεθυσμένος την επόμενη φορά, αρκεί να μας το πει, να το ζεστάνουμε, γιατί αυτό θέλει ζέσταμα 48 ώρες πριν του λειτουργήσει, να το βάλουμε να του κάνουμε μέτρηση. Λοιπόν, και άμα ξέρει και από χημία, να μας πει και τι σημαίνει μέτρηση, γιατί εμείς δεν ξέρουμε. Λοιπόν, τώρα, ένα αυτό. Δεύτερον, έχουμε έναν αισθητήρα ο οποίος είναι αισθητήρας φωτός και καταλαβαίνει πόσο ένταση έχει το φως στο χώρο. Και τέλος, έχουμε ένα σόναρ το οποίο μετράει απόσταση με υπερήχους, σαν αυτό που έχουν τα υποβρύχια. Αυτά έχουμε. Αυτό το είχαμε βάλει στο προηγούμενο σεμινάριο στο γραφείο του Απόστολη εδώ πέρα. Περνάγανε οι άνθρωποι από μπροστά, βλέπαμε πότε είχε κίνηση, κλείναν τα φώτα, ανάβαν τα φώτα και τους παρακολουθούσαμε πότε είναι μέσα και πότε δεν είναι, για να τους κόψουμε το μισθό. Λοιπόν, τώρα, από τη μεριά του υπολογιστή, εμείς διαλέξαμε δύο μηχανήματάκια μικρά. Μικρά σαν υπολογιστές, σαν μέγεθος, όχι τόσο σε δυνατότητες, προκειμένου να είναι mobile, γιατί είχαμε σκεφτεί ότι αυτό μπορούμε να το πάρουμε και να το βάλουμε οπουδήποτε. Θα το δείτε μετά το οπουδήποτε. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει, και όποιος δεν είναι φαν του Raspberry να φύγει τώρα, το Raspberry σαν πρώτο. Μπράβο, φεύγεις. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Έχουμε διαλέξει το Raspberry Pi. Αυτό εδώ είναι το μοντέλο Β, το παλιό, που είναι ένας μικρός φτηνός υπολογιστής που δεν θέλει και πολλά πράγματα για να λειτουργήσει. Από τη μία, και από την άλλη έχουμε διαλέξει κάποια μικρά TP-Link ρουτεράκια, τα οποία έχουν μια USB για να βάζεις 3G, 4G στικάκι, μια WAN κτλ. Θα μου πεις, γιατί ρουτεράκια, για PC μιλάς. Κατάξει, τώρα δεν κάνουμε εδώ πέρα και θεωρία πάνω στο τι είναι υπολογιστής, όμως στην ουσία και το ρούτερ ένας υπολογιστής είναι, και το λειτουργικό που έχουμε διαλέξει. Μη σας φοβήσετε ότι θα παίξουμε αρκετά με Linux. Όσοι δεν έχετε εξοικείωση, δεν πειράζει. Έχουμε ειδίκευση σε αυτό εδώ πέρα. Το λειτουργικό που έχουμε διαλέξει είναι το PWRT. Και για τις δύο συσκευές. Ο Απόστολος έχει φέρει και το. Μπράβο, ρε Απόστολο. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι το μοντεμάκι, το ρουτεράκι. Έχει μία Ethernet, μία USB και άλλη μία USB για ρεύμα. Και τα δύο έχουν το ίδιο λειτουργικό. Βασίζονται σε διαφορετικούς επεξεργαστές, ας πούμε, αλλά δεν έχει σημασία. Το νόημα είναι το ίδιο, με την έννοια ότι, όπως ίσως φαίνεται και εδώ, και σας είπα και πριν, και το βλέπετε και στα χέρια σας, δυστυχώς απομακρυσμένοι δεν έχουμε κάτι καλύτερο να σας δείξουμε. Με USB συνδέεται ο υπολογιστής, άρα το Raspberry, το TP-Link ή και ο υπολογιστής σας ακόμα στο σπίτι, με το Arduino, και το Arduino είναι υπεύθυνο να λαμβάνει τα δεδομένα με συγκεκριμένο τρόπο και να τα στέλνει με συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό ήταν ένα μικρό challenge που είχαμε στο προηγούμενο σεμινάριο, αλλά τελικά τα καταφέραμε με τη βοήθεια όλων των συμμετεχόντων και φτιάξαμε κάτι σαν δικό μας πρωτόκολλο για το πώς τα δεδομένα θα φεύγουν από το υπολογιστή, πες το Raspberry, πες το TP-Link, όπως θέλετε πείτε το, και θα πηγαίνουν στον απομακρυσμένο σερβερ, ο οποίος θα τα παίρνει και θα τα σερβίρει στους clients που θα τα βλέπουν. Θες να πούμε γι' αυτό ή να πούμε στο επόμενο, θα προχωρήσουμε? Θα σας πούμε λίγα λόγια για το θεωρητικό κομμάτι και για το softwareικό, θα το καταλάβετε καλύτερα για το προηγούμενο σεμινάριο, και μετά θα δούμε τι θέλουμε να κάνουμε με όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά θα τα δούμε την επόμενη εβδομάδα, πώς μπορούμε να τα βάλουμε, όχι την επόμενη, ίσως τη μεθεπόμενη, όταν θα έχουμε, λέμε, μετά από δύο ή ένα, τώρα ανάλογα πώς θα πάμε. Να δούμε πώς τα βάζουμε και πώς αυτά τώρα μεταφέρουν τα δεδομένα. Λοιπόν, όταν λέμε devices, εννοούμε αυτά που λέει εδώ πέρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 κτλ. Έτσι, αυτά τώρα συνδέονται στο Ιντερνετ. Είτε λοιπόν συνδέονται με καλώδιο, βγάλει λίγο, δείξει λίγο το WiFi.
το μικρό, το φτηνό, το 2 ευρώ εκεί πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι Wi-Fi dongle. Ναι. Και αυτό εδώ πέρα επίσης είναι, το ξέρετε περισσότερο, 3G. Μπορούμε να βάλουμε πάνω, να στέλνουμε SMS, να μπούμε στο δίκτυο. Λοιπόν, όπως και να έχει, εμείς θεωρούμε ότι έχουμε δίκτυο. Έτσι. Πολύ ωραία. Έχουμε το δίκτυο λοιπόν. Αυτό επικοινωνεί λοιπόν, κάνει τις μετρήσεις του και στέλνει τα δεδομένα σε ένα σερβερ. Ο σερβερ είναι κάπως στο cloud. Συγκεκριμένα βρίσκεται στον ωκεανό. Πού βρίσκεται αυτός, μην με ρωτάτε. Είναι κάπου που παίζει το ΕΛΑΚ. Νομίζω κάπου εκεί Wolf Palm μεριά βρίσκονται τα μηχανάκια, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν πηγαίνουν και μετά ο χρήστης που θέλει να λάβει τώρα τα δεδομένα και να δει τι γίνεται, συνδέεται και αυτός με την πλευρά του, από την πλευρά του στο δίκτυο. Είτε λοιπόν έχει κινητό, αυτό δεν το έχουμε φτιάξει ακόμα, αλλά εφόσον είναι εδώ και μπορούμε να τα πάρουμε με κανονικό έτσι web, να το πούμε, από PC, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα πάρουμε στο κινητό. Αυτή είναι όλη η λειτουργία. Δηλαδή, έχουμε, παίρνουμε τις πληροφορίες, πάνε εδώ πέρα στο cloud και από εδώ μετά συνδυόμαστε και παίρνουμε. Όλα αυτά βεβαίως live. Όχι με να κάνουμε κάπου κλικ και να τα βλέπουμε. Έρχονται live κανονικά όπως συμβαίνουν. Δηλαδή την ώρα που θα περάσουμε το χέρι μπροστά από τον αισθητήρα κίνησης, θα πάρουμε και την απόσταση που έχει το χέρι εκεί την ώρα από τη συσκευή. Δεν υπάρχει καμία χρονοκαθυστέρηση. Ήταν ένα από τα προβλήματα που είχαμε, που μας δημιούργησε προβλήματα, διότι θέλαμε, δεν μιλάμε για δευτερόλεπτα, έτσι. Μιλάμε για milliseconds. Δεν υπάρχει χρονοκαθυστέρηση. Να πούμε το εξής, ότι η αναπαράσταση γίνεται με δύο τρόπους. Το ανοιχτό το. Η αναπαράσταση γίνεται με δύο τρόπους. Η μία είναι με τα, ας πούμε, raw data και βασιζόμενη σε ένα πρωτόκολλο που φτιάξαμε, παράδειγμα, ας πούμε, στο θερμόμετρο, όπως φαντάζεστε, στέλνει βαθμούς Κελσίου. Μπορούσε να στέλνει και Φαρενάιτ, είπαμε ότι να το κάνουμε με Κελσίου, μιας και είμαστε Ευρωπαίοι. Λοιπόν, οπότε, ο αριθμός που θα στείλει, και δεδομένου ότι ξέρεις ότι είναι θερμόμετρο, θα δούμε πώς ξέρεις ότι είναι θερμόμετρο κτλ. Αυτός ο αριθμός που στέλνει είναι βαθμοί Κελσίου. Γιατί για το σόναρ είναι 100 και ούτω καθεξής. Αυτό γίνεται η αναπαράσταση με την αριθμητική τιμή της μέτρησης, ανάλογα με το σένσορα, ή με γράφημα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, εγώ εντυπωσιάστηκα τον τότε. Δηλαδή μπορούμε να δούμε, ας πούμε, στο χρόνο τη διακύμανση, από τότε που ξεκίνησε η μέτρηση, της θερμοκρασίας, ας πούμε. On demand μέτρηση, μέτρηση αποθηκευμένη, έχουμε και αποθήκευση σε βάση κτλ. Θα σας τα πει ο Απόστολος καλύτερα. Αλλά το concept αυτό ήταν το σεμινάριο. Κάνουμε ένα, πώς το λένε, μια, αν έχετε κάποιες απορίες, έτσι, ένα μικρό break από το brainstorming που κάνουμε εμείς τώρα εδώ. Έχετε κάποιες απορίες μέχρι εδώ για να πάμε μετά στην πορεία του τι θα κάνουμε τώρα? Πάντα με μικρόφωνο, παρακαλώ. Έχετε δύο Raspberry εκεί πέρα? Αυτό είναι, εδώ είναι τρία Raspberry. Το εγκριμένο, ένα εδώ και ένα εδώ. Α, οκ. Έχουμε τρία Raspberry. Ένα στο θερμόμετρο, ένα στο ένα αυτοκίνητο και ένα στο άλλο. Okay. Αυτό. Σύνολο έχουμε κάνα δεκαριά. Δεν είναι, θα τα πάρετε όλοι για να μπορέσετε να τα εγκαταστήσετε. Είπαμε θα είναι τώρα την επόμενη μεθεπόμενη, ανάλογα τι ταχύτητες θα έχουμε. Βασικά μπορέσετε... η απορία μου ήταν αν θα γινόταν με ένα Raspberry. Ιδέες, βασικά τρόποι για να το αλλάξεις πάρα πολύ. Ναι, και με ένα Raspberry, με ένα hub γίνεται. Okay. Απλά το concept ποιο είναι, γιατί το έχουμε χωρίσει. Πέρα από το ότι θα αναθέσουμε υλικό σε ομάδες στις οποίες θα χωριστείτε, θα πούμε παράδειγμα ότι η ομάδα εδώ μπροστά έχει αναλάβει, έτσι είχαμε κάνει την προηγούμενη φορά, το θερμόμετρο. Εντάξει, τώρα θα το πάμε λίγο πιο advanced. Η ομάδα εδώ μπροστά έχει αναλάβει το tanks. Η άλλη ομάδα έχει αναλάβει το αυτοκίνητο. Η άλλη ομάδα, χαρτουγερικά. Θα μοιραστείτε κάπως το hardware, θα μοιραστείτε κάπως το software. Θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό. Αφού γνωριστούμε όλοι μεταξύ μας, γνωριστείτε και εσείς, δημιουργηθούν κάποιες. Δείτε τι σας ενδιαφέρει στην πορεία. Γι' αυτό τα πρώτα μαθήματα λίγο εισαγωγικά. Θα δούμε λίγο θεωρία, θα σας πούμε κάποια πράγματα για να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Και όταν καταλάβετε περί τίνος πρόκειται, θα αποφασίσετε και με τι θέλετε να ασχοληθείτε. Και όταν έρθει η ώρα να ασχοληθείτε για τα καλά, γιατί στο τέλος, όπως σας είπε και η Πέγγι, θα ασχοληθείτε για τα καλά, θα γράψετε κώδικα, θα ίσως να κάνετε και χαρτουγερικές συνδέσεις, που αυτό είναι η δικιά μου η ελπίδα. Και να κάνουμε διάφορα ωραία πράγματα και όταν καταλήξουμε στο hardware και στο software που θέλουμε, αυτό θα το παραδώσετε με κάποιο τρόπο, είτε ανεβάζοντας κώδικα στο GitHub, είτε απλά έχοντας τις συσκευές εδώ, θα τις αφήσουμε συνδεδεμένες, θα τις φωτογραφίσουμε, θα δούμε πώς θα τις κάνουμε, για να τις έχουμε σαν αναμνηστικό, για να τις αφήσουμε να δουλεύουν. Μέχρι να τις διαλύσουμε για κάποιο άλλο project. Αυτό είναι το concept. Τώρα, το αν γίνεται με το Raspberry, γίνεται με άλλα, γίνονται πάρα πολλά.
Έχουμε αποφασίσει ένα χι τρόπο, έχουμε φτιάξει ένα χι τρόπο για να δουλεύει. Υπάρχουν, είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Εγώ με τον Απόστολο τσακώνομαι κάθε μέρα γιατί συχαίνω με το OpenWRT και συχαίνω με τα TP-Link. Προτιμώ το Raspberry και το Raspberry. Δεν με ακούει, δεν πειράζει. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, μιας και ανέφερε αυτό το θέμα και ακούσατε και προηγουμένως. Λοιπόν, η ιδέα είναι να γράψουμε μια φορά κώδικα και να το τρέξουμε, να τρέχει αυτό σε πολλές μηχανές. Λοιπόν, όσο πιο open και flexible και light να είναι. Μην είμαστε δεμένοι σε κανένα Raspberry και σε κανένα άλλο, καμία άλλη συσκευή. Και το OpenWRT, το οποίο θα τα πούμε την επόμενη φορά γενικώς περί open και αδειών και τα λοιπά, επί μία ώρα με ακούτε να λέω αυτά τα πράγματα, αλλά ένα πράγμα το οποίο πραγματικά είναι το παράδειγμα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το OpenWRT, το οποίο πήρε η Linksys, πήρε το Linux και έχει φτιάξει, όπως ξέρετε, μοντεμάκια, ρουτεράκια και ιστορίες που έχουμε σπίτι και το ανέπτυξε προς αυτή την κατεύθυνση. Επειδή όμως είναι ανοιχτό, έπρεπε να δώσει το κώδικα πίσω στην κοινότητα και γεννήθηκε το OpenWRT. Το OpenWRT λοιπόν έχει πέσει όλη η κοινότητα με τα μούτρα, να το πούμε έτσι, πάνω, και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη. Αρκεί να δείτε εδώ δεξιά, θα το μεγαλώσω λιγάκι και άλλο. Εδώ δεξιά λιγάκι, δέστε. Πού πήγε το δεξιά? Ανάτα. Λοιπόν, δέστε να δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά ρουτεράκια και θα δείτε, φαντάζομαι, και αυτό που έχετε σπίτι. Λοιπόν, συνεχίζω το page down. 3.com. Όλα με το μπλε να κοιτάτε. Είναι devices, ρουτεράκια που υπάρχουν στην αγορά, που μπορεί κανείς να τα βρει από 10, 15, 20, 30 ευρώ. Λοιπόν, και συνεχίζει και συνεχίζει. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά. Και έτσι λοιπόν, με αυτό τι καταφέρνουμε? Καταφέρουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα, τα βλέπετε εδώ δεξιά πόσα είναι, έτσι, που θα παίζει πάνω σε πολλές πλατφόρμες, πάνω σε πολλά. Ενώ στο Raspberry, παραδείγματος χάρη, αν μείνουμε εκεί και χρησιμοποιήσουμε ακριβώς το Raspberry, θα έπρεπε σε μια άλλη συσκευή να ξαναγράψουμε πάλι τον κώδικα. Λοιπόν, άκουσα πολλούς προγραμματιστές από εδώ πλευρά. Αυτό είναι ο εφιάλτης του προγραμματιστή, έτσι. Να πάει να γράφει μια version, ξέρω εγώ, και για το Service Pack 2 και μία για το 3, μία για το 4 και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και να μην αναπτύσσει το κώδικα, να μην γίνεται καλύτερος, απλώς να τρέχει συνέχεια να κλείνει τρύπες. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο λοιπόν επιλέχθηκε το OpenWRT να γίνει μια φορά και να παίζει σε οποιοδήποτε ρουτεράκι και τα λοιπά έχουμε σπίτι. Αυτό εδώ πέρα κάνει 15 ευρώ. Έτσι. Εμείς το πήραμε 15 ευρώ σκρούτς. Λοιπόν. Πω κάτι. Για όσους δεν το ξέρουν, το Raspberry το λέμε και το αναφέρουμε γιατί έχει μια, σε σχέση με, με τα υπόλοιπα, ας πούμε, που δεν έχει το TP-Link και τα ρουτεράκια, έχει κάτι βλακιούλες εδώ, κάτι επαφές, που κάνουν παρόμοια δουλειά με αυτή που κάνει και το Arduino. Δηλαδή μπορεί να συνδέσει sensors και διάφορα τέτοια μικροηλεκτρονικά. Έτσι. Θέλει Python εσύ, όπως είπε ο κύριος εδώ μπροστά, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, ένας λόγος που επιλέξαμε τόσους ηλεκτρονικούς από την τεχνολογία ιατρικών οργάνων, τόσους ανθρώπους που έχουν επαφή με τα ηλεκτρονικά και με όλα αυτά, είναι για να μας βοηθήσετε να μάθουμε και εμείς τίποτα, γιατί μην νομίζετε ότι είμαστε φωστήρες, έτσι. Μην το νομίζετε καθόλου. Τουλάχιστον μιλάω για τον εαυτό μου. Πες μου, Ντανίλη. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, εφόσον έχουμε καταλάβει λοιπόν αυτό το σύστημα, αποφασίσαμε αυτή τη φορά να φτιάξουμε ένα κινητό, να το πούμε έτσι, θα το κάνει μια παρουσίαση, όπου πάνω θα βάλουμε το αυτοκινητάκι να δουλεύει σε ένα συγκεκριμένο χώρο, εντάξει, σας το δείχνει εδώ πέρα πώς το μεταφέρουμε, αλλά αυτή τη φορά ο Δημήτρης το κάνει zoom εκεί πάνω, ο Χρήστο. Βάλτε εδώ, βρε, εσύ να βλέπουν και οι άλλοι. Βάλτε εδώ πάνω. Δεν φαίνεται. Από εδώ. Λοιπόν, αυτό τώρα το τηλεκατευθύνει. Ο σκοπός δεν είναι αυτός. Ο σκοπός είναι αυτό να κινείται μόνο του. Έτσι. Μέσα σε ένα χι ύψιλον, ας πούμε, συντεταγμένες που θα το δώσουμε. Και μόνο του, παραδείγματος χάρη, να καταλάβει ότι εγώ τώρα θα πάω μπροστά και να μάθει να αποφεύγει το εμπόδιο που είμαι εγώ, ας πούμε. Έτσι, θα πρέπει να κάνει το γύρο, αυτό δεν το καταλαβαίνει τώρα. Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα προγραμματίσουμε. Θα πρέπει μέσω από
ένα US dongle εδώ πέρα, να έχει με SMS πάνω, να μπορείς να το ξυπνήσεις. Να μην δουλεύει όποτε θέλει, να δουλεύει όποτε θέλουμε εμείς. Λοιπόν, ξεκινάω από την αρχή. Θέλουμε αυτή τη στιγμή να δουλέψει. Του στέλνουμε ένα SMS και του λέμε start. Και αρχίζει αυτό και κάνει τη δουλειά που να κάνει, να κινείται σε ένα ορισμένο χώρο. Ας πάρουμε, ας πούμε, που θα το βγάλουμε έξω, θέλουμε να το βγάλουμε έξω. Να κινείται δεξιά-αριστερά. Εντάξει, βρίσκει εμπόδια να τα αποφεύγει και να μην φεύγει έξω από τον χώρο που το έχουμε πει. Για να ξέρουμε τώρα που βρίσκεται, θέλουμε σύνδεση με GPS. Άρα θα το βάλουμε πάνω GPS. Επίσης, επειδή θα πάει και στο εσωτερικό χώρο και το GPS εκεί, πάπαλα, θα πρέπει να το βάλουμε ένα αξελερόμετρο. Έτσι ώστε το αξελερόμετρο, ξέρουμε τι είναι. Μας δείχνει την ταχύτητα που το σμπρώχνουμε, ξέρω εγώ, κάπου. Οπότε θα μπορέσουμε εμείς να βρούμε πού είναι. Αν είναι εδώ, αν είναι παραπέρα κτλ. Έχει βγει έξω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το tanks. Όπα, όπα, φρένο. Πού πήγε. Το χάσε. Λοιπόν, τώρα, εφόσον φτιάξουμε αυτό το μηχανάκι να κινείται σε αυτό το χώρο, θα πρέπει να κάνει και διάφορες μετρήσεις σε όλο το χώρο. Εδώ τώρα εμείς έχουμε βάλει, όπως είπαμε, smoke. Θα δούμε και στην πορεία τι άλλο θα μπορέσουμε να βάλουμε. Και έτσι στην πορεία σου βγάλει στο τέλος ότι έκανε την κίνηση, ξέρω εγώ, έξω στο πάρκινγκ. Θα το βάλουμε δίπλα στο, έχει και ένα γήπεδο πέρα από το σφαίρο. Και να πάει να κάνει μετρήσεις μέσα στο γήπεδο, ας πούμε. Τώρα, τι μετρήσεις θα δούμε στην πορεία. Σημασία έχει να πάει μόνο του και να κάνει αυτή τη δουλειά. Εντάξει. Και να μας πει στο τέλος ποιες ήταν οι μετρήσεις κτλ. Λοιπόν, αυτό θα το ξαναφτιάξουμε, θα το διαλύσουμε όπως το έχουμε φτιάξει. Δηλαδή, θα το φτιάξετε μαζί μας ή μάλλον εμείς θα το κάνουμε μαζί σας. Και θα είναι το τελικό project να το βγάλουμε έξω και να κάνει αυτές τις μετρήσεις και να κινείται στο συγκεκριμένο χώρο. Εντάξει, απορίες μέχρι εδώ. Πείτε μου, το πιάσατε, να το ξαναπώ. Ναι, θα ήθελα απλά να διευκρινιστεί ξανά σε σχέση με το προηγούμενο κύκλο μαθημάτων. Αυτό που έχει υλοποιηθεί είναι το πρωτόκολλο που λαμβάνει δεδομένα το Arduino. Δηλαδή, τι έχει γίνει από το προηγούμενο κύκλο και τι θα γίνει τώρα. Τι δεν το κατάλαβα ακριβώς. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Στο προηγούμενο κύκλο έγινε όλη η υποδομή που χρειάζεται ένα σερβερ, έτσι ώστε να λαμβάνει τα στοιχεία, τα δεδομένα από έναν αισθητήρα. Εντάξει. Αυτό τώρα για να μπορέσει κάποιος να το κάνει, γιατί εμείς έχουμε σκοπό και μάλιστα το έχουμε βγάλει, έχουμε πάρει και όνομα, μας έχει βοηθήσει και η Ελλάκη, μας έχει δώσει σερβερ. Λέγεται DJ αυτή τη στιγμή, από το DIY που σημαίνει φτιάχτο μόνο σου, και μετά είναι το JOMICRONTAF, Internet of Things.au. Αυτό βρήκαμε ελεύθερο, αυτό πήραμε, τα άλλα ήταν φτιασμένα. Λοιπόν, και εκεί πέρα πάνω εννοείται ότι αυτό θέλουμε να δουλέψει για να μπορέσει ο καθένας να πάει να βάλει το δική του τη συσκευή πάνω και να κάνει τις μετρήσεις του. Δηλαδή, ας υποθέσουμε εσύ ότι έχεις ένα, και εύχομαι να έχεις ένα εξωτερικό ωραίο, και θέλεις εκεί πέρα να πάει να βάλεις, να δεις τι θερμοκρασία έχει, ξέρω εγώ, για να πήγει κανείς στο σπίτι. Έτσι, με το σένσορα κίνηση μια χαρά. Πολύ ωραία, πήγες, το έβαλες εκεί. Πώς θα πάρεις τα δεδομένα στην Αθήνα, ας πούμε ότι είναι στο Πήλιο. Πώς θα τα πάρεις. Άρα λοιπόν έπρεπε να μπει αυτή η δυνατότητα να μπορείς να το βάλεις και να μπορείς εσύ να μπεις, και όχι εγώ να βλέπω τι κάνεις στο σπίτι για να σε κλέψω. Έτσι. Εσύ. Άρα λοιπόν έχει μέσα το security, ας πούμε, ότι εγώ το κάνω αυτό και εγώ βλέπω τα δεδομένα και κανείς άλλος. Όλη αυτή η υποδομή ήταν αντικείμενο του πρώτου σεμιναρίου. Όπως παραδείγματος χάρη ότι θα μπει και άλλος χρήστης, και άλλος και άλλοι και άλλοι. Όπως παραδείγματος χάρη έχουμε εδώ πέρα τους εκπαιδευτές που μπορεί να θέλουν να συνεργαστούν με άλλα γυμνάσια. Άρα να μπορώ εγώ να πω ότι το γυμνάσιο 2 του δίνω αυτή τη στιγμή δυνατότητα να συνδεθεί εδώ πέρα, γιατί τα παιδιά εκεί να θέλουν να δουν τους δικούς μου σέντρους πώς παίζουν και τα δικά μου παιδιά να δούνε τους άλλους ένας που παίζουν. Υπάρχει μια συνεργασία. Όλο αυτό το πραγματάκι που έχει σχέση με ομάδες, έχει σχέση με άτομα που προγραμματίζουν και δίνουν δικαιώματα, αφαιρούν δικαιώματα κτλ. Ήταν αντικείμενο του πρώτου σεμιναρίου. Και πάμε τώρα στο δεύτερο, εφόσον τα έχουμε κάνει όλα αυτά, να κάνουμε κάτι σε σύνολο που να είναι ένα project από την αρχή μέχρι το τέλος. Δηλαδή φτιάχνω ένα αυτοκινητάκι και πάει και κάνει ορισμένες μετρήσεις. Φανταστείτε. Ένα χωράφι. Ένα αγρότη. Δεν έχουμε τέτοιο Ελλάδα, αλλά εντάξει. Ο οποίος για να πάει στο χωράφι, το ξέρω εγώ, θέλει μια ώρα να πάει. Και μια ώρα να γυρίσει, δύο. Δεν θέλει και βενζίνης να πάει, βενζίνης να γυρίσει. Λοιπόν, με αυτό εδώ πέρα, το πολύ με 120 ευρώ, το έχει έτοιμο. Εντάξει. Το βάζει στο χωράφι, το μολάει και του λέει
που έχει βρέξει, που δεν έχει βρέξει, που έχει, πώς το λένε, λίπασμα, που δεν έχει λίπασμα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αν δεν το πάρουν για να το κλέψουν, έχει δυνατότητες να ξέρει τι συμβαίνει στο χωράφι του. Έτσι. Επίσης μπορεί αυτό εδώ, τα ψάχνουμε τώρα με τον Δημήτρη, να αναγνωρίσει πόσο μεγάλο είναι το φρούτο. Όπως κυκλοφορεί εκεί πέρα, σου λέει τώρα, ξέρω εγώ, το μανταρίνι έχει τόσο τα 100. Καταλαβαίνει αυτός τώρα, εμείς μετρήσεις κάνουμε και τους μεταφέρουμε. Λοιπόν, όλα αυτά είναι σαν ένα προϊόν να το σκεφτείτε. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει μια βάση. Αυτό ήταν λοιπόν το αντικείμενο του πρώτου. Και επειδή εδώ πέρα έχουμε και τους ηλεκτρονικούς στο ΤΕΗ και θέλουμε να αφήσουμε και κάτι, έτσι, για να ευλογήσουμε και λίγο τα γέννη μας εδώ πέρα, να ασχολούνται τα παιδιά, θέλουμε να αφήσουμε ένα πραγματάκι που να μπορούν μετά να το πάρουν με τη βοήθεια και των καθηγητών εδώ πέρα, όπως ο κ. Βουγιατζής, να το κάνουν παραπέρα. Να δώσουμε ένα το τυράκι, ας πούμε, στους φοιτητές μας να ασχοληθούν πιο πολύ με αυτά, να είναι κάτι που να μείνει. Διότι αυτό, ωραίο, καλό, αλλά άειλο. Δεν μπορείς να το πιάσεις. Να το βγάλεις, ξέρω εγώ, έξω στο πάρκινγκ για να μαζευτεί κόσμος γύρω-γύρω και να κάνεις και λίγο το εφέ σου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό τώρα. Απάντησα λίγο πολύ. Άλλη ερώτηση. Εμείς αυτό θα το κάνουμε από την αρχή. Ή θα κάνουμε πάνω σε αυτό που βασίσκεται το Arduino 1, θα κάνουμε κάτι άλλο? Θα βασιστούμε πάνω στο Arduino 1 ως προς αυτό, έτσι, ως προς το device, πώς βάζω το device αυτό να συνδεθεί στο δίκτυο, πώς αυτό το device τώρα μεταφέρει εδώ και πώς εγώ τα βλέπω από εκεί, αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε όπως είναι στο Arduino 1. Τώρα όμως, επειδή εδώ πέρα υπάρχουν μερικά άλλα προβλήματα που έχουμε, πώς θα δουλέψει, πώς θα πατήσει φρένο και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτά όλα θα τα αναπτύξουμε μαζί. Δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή ένα πράγμα που είχαμε σκεφτεί με τον Δημήτρη στην αρχή είναι το device, ένα, ας πούμε, ότι είναι αυτό το αυτοκινητάκι που πάει με κάποια ταχύτητα, ας πούμε, όσο πάει, Δημήτρη, όσο πάει. Λοιπόν, και φανταστείτε τώρα ότι έχουμε μια, πάει πάνω σε ένα εμπόδιο. Πρέπει τώρα λοιπόν μέσω δικτύου να φύγει αυτό, να πάει το σήμα εδώ. Εδώ να αναγνωρίσει, ξέρω εγώ, πα, φρένο, και να στείλει πίσω, πα, τα φρένο. Εγώ πιστεύω θα έχει τρακάρει. Δεν γίνεται αυτό και το καταλήξαμε. Άρα λοιπόν, θα πρέπει εμείς τώρα να προγραμματίσουμε μέσα στο device εκεί ότι πράγματα που είναι critical θα γίνονται επεξεργασία εκεί πέρα. Και πράγματα που έτσι και αλλιώς δεν μπορούσα να τα κάνει στο device, δηλαδή πώς θα κάνω στο device τώρα να μου δώσει που βρίσκεται και να το βλέπω εγώ, ας πούμε, στο GMAP. Και να το κάνει, επειδή είναι ένα Raspberry, ένα TP-Link, δεν έχουν υπολογιστική ισχύ, δεν έχει τόσο νόημα. Δηλαδή κάποια πράγματα μπορούμε να το αποφορτήσουμε από το να τα κάνει, κάποια άλλα όμως οφείλουμε να το φορτίσουμε να τα κάνει. Δηλαδή και τα πάντα θα μπορούσαμε να φορτώσουμε. Στο TP-Link ίσως όχι, στο Raspberry το καινούριο, γιατί και αυτό είναι παλιό, μπορεί ναι, επειδή έχουν δυνατότητες, σε ένα άλλο, σε ένα banana pie, σε Beagle Bone, και είναι, που είναι άλλα αντίστοιχα, έτσι, μικροπισάκια τσέπης, ίσως και να γίνεται. Αλλά το νόημα δεν είναι κοινό. Εδώ αυτό που λέμε και καμιά φορά τσακωνόμαστε είναι το αν κάποια, ας πούμε τα συγκεκριμένα που είδατε και τα δύο, δεν έχουν Arduino, έχουν ένα Raspberry. Το νόημα όμως ποιο είναι? Έχουν δύο μοτέρ, και το μεν και το δε. Απλά αυτό πάει μόνο μπρος και αριστερά δεξιά και στρίβει σαν τάγκς, όπως το βλέπετε. Τούτο εδώ πάει σαν αυτοκίνητο και ας έχει τρεις ρόδες και στρίβει αριστερά δεξιά, πάει μπρος πίσω και ανάβει και τα φώτα καμιά φορά. Τώρα τα μοτέρ αυτά συνδέονται σε μια πλακέτα που λέγεται motor controller, ας το πούμε χοντρικά. Η πλακέτα αυτή είναι ενδιάμεση, θα μπορούσε να είναι ενδιάμεση πριν το Arduino, θα μπορούσε να είναι ενδιάμεση πριν το οτιδήποτε, θα μπορούσε να είναι και μόνη της. Την έχουμε συνδέσει με το Raspberry, γιατί εγώ με το Raspberry ξεκίνησα ένα project που το ξεκίνησα μόνος μου για χαβάλε, και έχω φτιάξει τον κώδικα για να δουλεύει, τον οποίο όποιος ενδιαφέρεται θα του τον δώσουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι όλο αυτό είναι σε έξω από τις τεχνολογίες που σας ανέλησε πριν ο Απόστολος. Ένα λοιπόν challenge είναι να μας βοηθήσετε και εσείς να το περάσουμε στις τεχνολογίες που θέλουμε. Αν μπορούμε να το βάλουμε στο Arduino, που εγώ εκεί έχω μια αντίρρηση, αλλά δεν έχει σημασία τι αντίρρηση έχω εγώ. Αν μπορούμε δηλαδή να βάλουμε τα μοτέρ στο Arduino, που γίνεται. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι θέλουμε, σκεφτείτε, τα μοτέρ να ανταποκρίνονται σε πολλά πράγματα, τα μοτέρ να δουλεύουν και να σταματάνε ανάλογα με το sonar, με το GPS, με το χειροκίνητο έλεγχο, με το αξελερόμετρο ενδεχομένως που είναι για την επιτάχυνση και την ταχύτητά του. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που αυτοί θα δώσουν εντολή στο μοτέρ σταμάτα ή ξεκίνα. Όλοι αυτοί λοιπόν, μοιραία, το Arduino, ακόμα και τα καλά Arduino, τα ακριβά, τα οποία δεν έχουμε, όπως είναι το Γιάννα, ας πούμε,
και ούτε πρόκειται να πάρουμε. Μπορεί και να το κάνουν, αλλά όχι τόσο αξιόπιστα και με τόσο ταχύτητα, στο πούμε έτσι χαζά, που μπορεί να τα κάνει ένας πλήρες υπολογιστής με καλύτερη υπολογιστική ισχύ και όχι ένας μικροκοντρόλερ όπως είναι το Arduino, γιατί δεν είναι υπολογιστής. Εντάξει. Αυτό λοιπόν εκεί είναι που καταλήξαμε και λέμε OK, θα το κάνει. Απλά το θέμα είναι το software περισσότερο στον ουσία, εκείνο του ακουμπός μας και όχι τόσο το hardware. Γιατί OK, αυτές τις πλακέτες έχουμε, με αυτές ξέρουμε να δουλεύουμε και από εκεί πέρα το κάνουμε εκεί πέρα, το προγραμματίζουμε αναλόγως και τελείωσε η υπόθεση. Το ποιος θα ελέγχει τα μοτέρ δεν έχει τόσο σημασία. Μπορεί να μην μπορούμε να το βάλουμε στο TP-Link που δεν έχει τα GPIO, που είναι τα pins, τα αντίστοιχα του Arduino που έχει το Raspberry. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία αυτό όσο το να είναι τουλάχιστον softwareικά, να μπορεί να το πάρει οποιοδήποτε. Σωστά. Λοιπόν, όλα αυτά όπως βλέπετε θα τα κάνουμε μαζί. Όπως έχουμε εδώ, ναι. Ήθελα να πω σχετικά με τον έλεγχο των μοτέρ. Μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ αξιόπιστα χρησιμοποιώντας τον Atmega 2560 στον Arduino, τον μεγάλο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, τον Mega. Και αν θέλουμε ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον Mi3, το RunMate που δουλεύει στα 60 MHz, στα 80 αν δεν κάνω λάθος. Έχω δοκιμάσει να δουλέψω 4 μοτέρ βηματικά σε πολύ μεγάλες ταχύτητες και δεν είχα πρόβλημα αξιοπιστίας σε μεγάλο διάστημα, πάνω από 6 μήνες δηλαδή. Τα μοτέρ αυτά όμως ήταν μόνα τους ή ήταν συνδυαστικά? Ήταν συνδυαστικά. Με sensors και ιστορίες. Ναι. Τέλεια. Θέλουμε την τεχνογνωσία σας, σας είπαμε. Δεν είμαστε. Ναι, μπορώ να τα παρεχώ όλα αυτά. Μια άλλη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι γιατί χρησιμοποιούμε το router εφόσον έχουμε Wi-Fi dongle. Ναι, το ποιο εννοείς τώρα? Έχουμε το USB Wi-Fi πάνω. Κάτω λες. Ναι. Το χρησιμοποιούμε σαν PC αυτό. Αυτό λες γιατί χρησιμοποιούμε. Ή αυτό. Το άσπρο που πήρε από τους Scrooge 15 ευρώ. Είναι η μπαταρία για το Raspberry. Α, είναι μπαταρία. Νόμιζα ότι είναι το router. Αυτό δεν είναι το routerάκι που λέγαμε, το Okay. Αυτό είναι η μπαταρία. Αυτό είναι οι δύο μπαταρίες για να παίρνουν ρεύμα το Raspberry. Κατάλαβα. Okay. Και το άλλο είναι 3G της Scrooge. Λοιπόν, όπως λες, πρέπει να πάρουμε ένα άλλο Arduino. Θα θέλαμε πάρα πολύ όμως να δουλέψουμε με φτηνά πράγματα. Έτσι. Οπότε θα δούμε πώς μπορούμε από εδώ να το κάνουμε. Να το ρυθμίσουμε από το Uno. Ένα Arduino κάνει γύρω στα 25 ευρώ. Uno. Καλά, υπάρχουν και πιο φθηνά. Αυτό είναι και το αυθεντικό. Υπάρχουν και τα μουφ Arduino που από την Κίνα μπορούν να κάνουν 10 ευρώ. Είναι 9 ευρώ είναι από την Κίνα, ναι. Αλλά όπως προτείνω να μην παίρνουμε jeans από εκεί που δουλεύουν τα παιδιά στις Ινδίες, θα πρότεινα να παίρνουμε τα ιταλικά. Εντάξει. Δεν χάλασε ο κόσμος τώρα για ένα δεκάρι παραπάνω. Για να βοηθήσουμε και λίγο τους Ιταλούς φίλους μας. Ναι. Μπορούμε να πάρουμε το chip των 2560 και να το φτιάξουμε μόνοι μας όλη την πλακέτα. Ναι, ούτε. Πολύ ωραία. Δεν έχουμε τόσο advanced γνώση, δηλαδή γι' αυτό. Όχι, θα τα δούμε στην πορεία. Θα μας βοηθήσει. Τώρα, εγώ έχω μια άλλη ερώτηση προς εσένα. Γιατί να μην μπορέσουμε με ένα Uno, ας πούμε, να κάνουμε τον έλεγχο αυτό που θέλουμε και να μπορέσουμε εδώ πέρα πάνω να κάνουμε οποιαδήποτε δουλειά, μιας και έχουμε ένα USB, που οποία η μεταφορά είναι πάρα πολύ γρήγορη. Κατάλαβα, αλλά λέω εφόσον μπορούμε να ρίξουμε το κοστολόγιο πάνω σε έναν Atmega 328 μόνο με τον Uno δηλαδή, αν βελτιστοποιήσουμε τον κώδικα, πιστεύω ότι μπορεί να χωρέσει όλο αυτό μέσα στον 328. Μακάρι. Πολύ ωραία. Η ερώτηση μου είναι γιατί θα χρειαστούμε έτσι κι αλλιώς ένα τέτοιο. Εντάξει, ότι. Ναι. Δεν το γνώριζα αυτό ότι χρειαζόμασταν και το Raspberry. Να συνδέεται πάνω του το Arduino, να μπαίνει στο ίντερνετ, να έχουμε επαφή με αυτό και να συνδέεται με το cloud και τέτοια. Να σας πω λίγο προσωπικά. Γιατί μέσω του Raspberry ή του router εκεί πέρα μπορείς εσύ απομακρυσμένα να του δώσεις και κάποιες εντολές που θέλεις, ας πούμε, να αλλάξεις. Μπράβο. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσες πραγματικά αυτό να το τηλεκατευθύνεις αν θέλεις τώρα. Κάτι άλλο που δεν είπαμε. Συγγνώμη, γιατί. Τι είναι αυτό? Shield. Πες το. Α, ναι, Shield, Wi-Fi, Ethernet Shield. Λοιπόν, δεν το θέλουμε αυτό. Προσέξτε. Όχι, δεν είναι το θέμα το τι είναι ακριβό. Όχι. Υπάρχει και ένα άλλο, να το πούμε για τον προγραμματισμό. Ναι. Λοιπόν, ένα άλλο κόνσεπτ που σας το κρύψαμε, αλλά δεν πειράζει, το πούμε τώρα, είναι το εξής. Όχι, απλά το ξεχάσα. Λοιπόν, το μαραφέτη συνδέεται κάπως στο ίντερνετ και με τον απομακρυσμένο σερβερ. Ωραία. Οποιοδήποτε client συνδέεται με το client κομμάτι του πάνω στο server αυτόν για να δει τα data που στέλνει αυτό και κάνει αυτό το
Ρε, Απόστολε, άνοιξε λίγο το σχήμα, μου το πήρες. Κάτσε τώρα, ξέρετε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Το θέμα ποιο είναι, ότι οποιοδήποτε συνδέεται απομακρυσμένα σε αυτό, όχι άμεσα, γιατί μπορεί να συνδεθεί κάποιος και άμεσα με SSH, ας πούμε. Δεν θέλουμε, δεν μιλάμε γι' αυτό. Όποιος συνδέεται έμεσα λοιπόν με αυτό, από την εφαρμογή που έχουμε φτιάξει, μπορεί να του αλλάξει το sketch. Να στείλει δηλαδή sketch, έχουμε ένα set από sketch στο GitHub, μπορεί να το πάρει και να πει, παιδιά, εγώ θέλω αυτό, και να το, ή να το έχει στον υπολογιστή του και να το αλλάξει sketch εκείνη την ώρα. Θα μου πεις, μα τι να το κάνω, έχω τον ίδιο sensor, γιατί να το αλλάξω. Ενδεχομένως όμως, άμα του βάλουμε και κάτι παραπάνω, δεν χρειάζεται καν να έρθουμε σε επαφή μαζί του. Δεν χρειάζεται καν να πάμε να του βάλουμε έναν υπολογιστή με ένα USB και με το Arduino IDE και να του περάσουμε. Δεν χρησιμοποιούμε το Arduino IDE. Παρότι θα σας το δείξουμε έτσι και για την αρχή για να το μάθετε και να δείτε πώς δουλεύει το Arduino για αυτοί που δεν το έχουν ξαναδεί, δεν το χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε το EVRDUDE, που είναι η κονσόλα. Τι ήθελα να πω, ορίστε εδώ πέρα έχουμε το SIL που λέτε. Αυτό είναι, ποια είναι, ναι, είναι ένα WiFi SIL, ας πούμε, ναι. Δεν έχει, το ίδιο είναι με αυτό που μου δείχνει. Ποιο είναι το ζητούμενο όμως της όλης της ιστορίας. Και ήθελα εδώ λιγάκι να σας δείξω ακόμα και την Google, πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται, αλλά όσο και γρήγορα ανταποκρίνεται είναι 3 δευτερόλεπτα. Εμείς δεν μιλάμε για δευτερόλεπτα, μιλάμε για millisecond. Άρα λοιπόν, δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα Ethernet Shield με την παραδοσιακή του μορφή που έχει ένας client server. Όλοι έχετε δουλέψει web, έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται κάθε φορά που εμείς πάμε και βάζουμε μια σελίδα και λέμε, τώρα θέλω να πάρω, παραδείγματος χάρη, εδώ, δεν είχαμε εδώ κάποια στιγμή Δημοσθένη το, πες το, πώς το λένε, που μας δείχνει όλη η κίνηση. F12 πάντα. Δεν το είχαμε. Πάντα το F12. Τι F12. F12. Θα μου βγάλει το... Αυτό δεν θες. Όχι βρε. Τι θες. Ήθελα το... Τέλος πάντων, θα το εξηγήσω εγώ. Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πάτησα να πάρω το 3W-TAF, το οποίο βρίσκεται 50 μέτρα δίπλα μου. Εντάξει, άμα κάνω εδώ πέρα μια ανάλυση, θα δείτε ότι έχουμε κάνει, πρώτα κάνουμε μια ερώτηση, πάμε στο DNS, βρίσκουμε από το γενικό που υπάρχει το GR, μετά που υπάρχει το TAF, μετά που υπάρχει το 3W, έχουν περάσει ήδη 2-3 δευτερόλεπτα. Μετά κάνουμε το αίτημα στο σερβερ στην πόρτα 80 ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού είναι και του λέμε, σε παρακαλώ δώσ' μας κάτι και μας φέρνει αυτό εδώ πέρα, θα ξανακάνουμε κλικ, θα πάρουμε το άλλο κτλ. Δηλαδή για να έχουμε μια μικρή επικοινωνία θα περάσουν 3, 4, 5, μπορεί και 10 δευτερόλεπτα για να πάρουμε αποτέλεσμα. Έχει τρακάρει 40 φορές. Σωστά. Λοιπόν, εδώ μιλάμε τώρα με συνεχή επικοινωνία. Ό,τι γίνεται το βλέπουμε τη στιγμή που γίνεται. Αυτό για να γίνει θέλει sockets. Θέλει προγραμματισμό και εδώ πέρα επειδή θέλουμε να έχουμε και το web περιβάλλον από την άλλη μεριά, έχουμε ένα συνδυασμό. Το sockets και web sockets. Αυτά όλα τώρα να πάμε να τα προγραμματίσουμε σε αυτό το shield, πιστέψτε με, το προσπάθησα, δεν με αφήνει. Δεν με αφήνει. Για λοιπόν, πιο trivial πράγματα τα shield στο Arduino, είτε Ethernet, είτε με Wi-Fi, είτε 3G. Και για να μείνουμε στην αρχική ιδέα που έλεγα, ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια φορά ένα πραγματάκι και μετά αυτό να μπορούμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε, εγώ σου κάνω μια απλή ερώτηση. Γιατί να πάρω το shield εκείνο που μου λέτε, λέω τώρα έτσι απλά, ως απλός χρήστης, το οποίο κοστίζει από 40 ευρώ και βάλε, και να μην πάρω αυτό που κάνει 15. Πες μου μια λογική που έχω πάνω Linux. Έχω πάνω λειτουργικό σύστημα Linux. 15 έχω όλες Arduino, τις δυνατότητες που μου δίνει ένα Linux. Και έχω ένα USB, μια κάρτα δικτύου, εντάξει, και τι άλλο μου δίνει ακόμα ένα πραγματάκι. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρω αυτό που λες. Έχει ένα κάρο παραπάνω. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή μπορώ να φτιάξω ένα πραγματάκι και να το χρησιμοποιώ συνέχεια, που αυτή τη στιγμή σου λέω εγώ το TP Link, εσύ μπορεί να αρχίσει να μου πεις, εγώ έχω ένα Cisco, έχω ένα αυτό. Πού λέει, ωραία, βάλ' το. Έτσι. Ένα πράγμα το οποίο το βάζουμε παντού. Καλά. Θα τα πούμε και στην πορεία πώς θα το προγραμματίσουμε. Μπορούμε να έχουμε συζήτηση και στο τέλος να καταλήξουμε όπως κάναμε και στην προηγούμενη φορά. Εδώ είναι τα παιδιά. Καλωσορίζω και τη δεύτερη που έχει συμμετάσχει την προηγούμενη φορά. Οπότε βγάλαμε λύση εκεί την ώρα και πολλές φορές είχαμε προβλήματα που δεν τα είχαμε προβλέψει και τα λύσαμε όλοι μαζί. Θα το δείτε στην πορεία, δεν υπάρχει κάτι που λέμε εμείς έτσι είναι και γίνεται. Θα βρούμε μαζί τη λύση. Εμένα με ενδιαφέρει για σήμερα να καταλάβουμε όλοι ποιο είναι το ζητούμενο.
και τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Το καταλάβαμε, έχουμε άλλες απορίες. Στο περίπου να κάτι, το ένα σχόλιο, οτιδήποτε. Είμαστε, έτσι. Το ξαναλέμε. Ωραία. Λοιπόν, αν το πιάσαμε, τότε να πάμε στο, να παρακαλώ στον Αχιλλέα να γραφτείτε στο GitHub, για να, εφόσον πρώτα ακούσουμε βεβαίως και το Γιούρα μας πει το... Ναι, ναι. Κωνσταντίνα, να συστηθείς τα παιδιά, να παρουσιαστείς. Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Είμαι η Κωνσταντίνα Τσουρά. Εγώ έχω τελειώσει το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν στο Computing Science. Ασχολούμαι με εφαρμογές Android. Τώρα δουλεύω στην AXA. Sorry, με πιάσατε λίγο προετοίμαστε. Και αυτό. Μετά το τέλος, όποιος θέλει μπορεί να θα τα διαλέξει, έτσι. Ποιοι από δύο ξέρουν το GitHub? Οκ, αρκετή ωραία. Θα χρειαστεί λοιπόν να... Όσοι δεν έχετε εγγραφεί σε αυτό το site, να κάνετε μια εγγραφή. Το ίδιο το κάνετε τώρα από το σπίτι, δεν ξέρω αν έχετε μαζί υπολογιστές. Είναι straightforward εδώ πέρα, βάζει username, email, password, sign up, σας έχετε email προειδοποίησης, γράφεστε. Και αυτό το username που θα χρησιμοποιήσετε, θα μας το δώσετε μετά εμάς, ώστε να σας βάλουμε στην ομάδα και να κάνουμε τα διάφορα assignments στο κάθε άτομο. Τώρα εμείς, η λογική του GitHub, θα το μάθει και στην πορεία για το Git γενικότερα, είναι μια πλατφόρμα που πια συνεργαζόμαστε. Και εκεί ανεβάζουμε τον κώδικά μας. Εμείς έχουμε φτιάξει έναν οργανισμό, ο οποίος είναι αυτός εδώ, είναι /mylag, αν θέλετε να το σημειώσετε, στο οποίο μέσα έχουμε τα διάφορα, τα λεγόμενα repositories. Το κάθε repository είναι μια ξεχωριστή οντότητα η οποία περιέχει μέσα το κώδικα του κάστοτε σεμιναρίου, πείτε όπως θέλετε. Τώρα, από το προηγούμενο σεμιναρίο υπάρχουν αυτά τα τρία εδώ πέρα. Το DJ Web Client, το Server και το Sketch. Το αντίο, τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν αυτά τα τρία τώρα. Okay. Οπότε θα τα πείτε με τον Απόστολο αργότερα και με τον Δημήτρη. Λογαριασμό να κάνετε, ναι. Αυτό. Τώρα να σας δείξω λίγο το περιβάλλον πως είναι, όσοι δεν ξέρετε. Λοιπόν, στην ουσία το GitHub είναι ένα front-end, δηλαδή βλέπεις μπροστά με ωραίο γραφικό περιβάλλον. Αυτό που θα μάθουμε με το, στην κονσόλα, στο Git. Π.χ. εδώ πέρα έχουμε όλο το κώδικα που περιλαμβάνεται σε αυτήν τα μπλένη φάκελη, και αν πατήσω μέσα, αυτός ο φάκελος που είχε έχει διάφορα αρχεία PHP. Ξανά πίσω, μετά βλέπω ποιος έκανε το τελευταίο το commit λεγόμενο, το έχει κάνει ο Δημήτρης σε αυτή τη φάση. Και πάνω βλέπετε, πάνω από το commit, την επιγραφή του. Τώρα αυτά commit και διάφορα θα τα πούμε στην πορεία, αν δεν ξέρω, θα τα αποσαφηνίσουμε αργότερα. Εδώ έχει μερικές οδηγίες. Τέλος πάντων, και μετά στα issues που θα κάνουμε assignment στον κάθε ξεχωριστά από εσάς ή σε ομάδες. Πατώντας εδώ πέρα, π.χ. βλέπουμε ότι έχουμε προσθέσει εμείς να κάνουμε κάποια πράγματα. Π.χ. σε αυτό, να φτιάξουμε ένα monitoring system.
αυτά. Τώρα από εδώ πόσοι θα δουλέψετε σε Windows, σε Mac, σε Linux? Περισσότεροι τι έχετε, ας πούμε? Μόνο Linux όλοι. Εντάξει, υπάρχει κάποιος με Windows εδώ πέρα, με Mac? Αρκετοί. Ωραία. Και τα Windows ειδικότερα παρέχει το GitHub ένα δικό του εργαλείο, άρα ψηλό μάπα, οπότε δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Βασικά αρκετά μάπα. Ποιο είναι το site τώρα? Σημειώστε για αυτό το site εδώ. .org. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό site του Git. Το Git είναι εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε για συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Όσοι το βλέπετε καλά το URL πάνω. Τέλος πάντων, εδώ πέρα, όσοι έχετε Windows θα αναγνωρίσει κατευθείαν το σύστημά σας, και έχει εδώ πέρα ένα κουμπάκι που λέει Download Windows. Πρώτο πατάμε και ξεκινάει εδώ πέρα, και μετά είναι πολύ straightforward, με next και κάνουμε install στο μηχανήμά μας. Αυτό όσοι έχετε Windows το κάνετε και θα χρησιμεύσει αρκετά. Τώρα τι άλλο να πούμε, δεν ξέρω. Πούμε κάτι άλλο πάνω σε αυτό? Οπότε να ανοίξετε, παιδιά, ανοίξτε τους υπολογιστές. Όσοι δεν έχετε δικό σας μηχάνημα, ανοίξτε τους υπολογιστές στην άκρη για να γίνει εγγραφή στο GitHub. Και όσοι δεν έχουμε ολοκληρώσει και την εγγραφή μας στο μάθημα, να έρθετε εδώ πέρα να το κάνουμε μαζί το συγκεκριμένο κομμάτι εδώ στον υπολογιστή. Ένας-ένας. Όσο για το ίντερνετ, λοιπόν, πίσω έχουμε βάλει ένα χαρτάκι με ένα username και ένα password. Άμα ανοίξετε laptop, tablet, κινητά, δεν ξέρω τι έχετε που θα χρησιμοποιήσετε, με το που πάτε να ανοίξετε το browser σε οποιαδήποτε σελίδα, θα σας βγάλει σε μια σελίδα που λέει TEI Αθήνας και θα ζητήσει ένα username και ένα password. Όσοι δεν είστε από το TEI Αθήνας ενεργά μέλη της κοινότητας, του φοιτητές, μεταπτυχιακή, προπτυχιακή, διδακτορική κτλ., χρησιμοποιείτε αυτά τα πίσω, το ELAC WiFi και το TICO 88. Άμα δεν τα βλέπετε, τα γράφουμε και στον πίνακα. Οι υπόλοιποι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά που έχετε σαν φοιτητές ή εξωτερικοί συνεργάτες, δεν ξέρω τι μπορεί να είστε, ναι, τότε. Εντάξει. Ναι. Στους υπολογιστές εδώ, τι κώδικο βάζουν, γιατί ζητάει το κώδικο? Στους κωδικούς, στα Fedora, το username είναι root και απόστολο στο password, ή ELAC. Διαλέγετε και παίρνετε. Το root έχει δικαιώματα root, έτσι. Μπορείτε να μας τα διαλύσετε. Καλό θα είναι όσοι μπορείτε να φέρνετε λάπτοπ από την επόμενη φορά. Το έχω εδώ. Όσοι μπορείτε να φέρνετε λάπτοπ από την επόμενη φορά, προς διευκόλυνσή σας, γιατί είστε αρκετοί και έχουμε μεν υπολογιστές, αλλά κάποιοι μοιραία θα κοιτάνε ή θα πληκτρολογούν να αλλάξουν. Οπότε για να έχετε όλοι απευθείας παρεδώσε, καλό θα είναι να έχετε κάποιο μηχάνημα δικό σας. Αν δεν μπορείτε, εδώ έχουμε τα μηχανήματα, θα βρούμε άκρη. Λοιπόν, κάτι που δεν σας είπαμε. Για να συνδεθείτε στο ίντερνετ όμως, πρέπει να βρείτε ένα SSID που λέει freespot_teiath. Σε αυτό θα μπείτε. Αν κάποιοι είστε μέλη άλλων ιδρυμάτων, φοιτητές από άλλα ιδρύματα, μπορείτε να μπείτε και στο edurome.teiath με την προϋπόθεση ότι έχετε πάρει από το NOC του ιδρύματός σας λογαριασμό edurome. Έτσι. Δηλαδή να συνδεθείτε με τα στοιχεία που έχετε εκεί σαν φοιτητές. Αν έχετε τέτοια στοιχεία. Και μια τελευταία παράκληση. Επειδή την αίθουσα τη χρησιμοποιούν πολλοί, εάν κάποιος θελήσει να βάλει
ρεύμα, να μην βγάλει κάποια συσκευή και αν τη βγάλει να μας ενημερώσει, για να το ξέρουμε, αν και έχει αρκετές πρίζες ρεύματος. Και αν καταλήξουμε στα καλώδια ότι κάποιος έχει πρόβλημα με το ασύρματο, δεν θα κάνει τίποτα αν δεν μας το πει. Δεν θα βγει κανένα καλώδιο από τις πρίζες, γιατί δημιουργούνται προβλήματα μετά. Και κυρίως τα μικρόφωνα. Ευχαριστώ. Ξέχασα να ρωτήσω ποιοι από εδώ χρησιμοποιούν Linux. Ωραία. Προτιμούμε Linux. Αλλά για να μην είμαστε ρατσιστές, μπορείτε να δουλεύετε και με Windows. Αλλά θα πρέπει να βάλετε το Git και θα πρέπει να έχετε ένα Secure Shell Client πάνω. Εντάξει. Αλλιώς δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Θέλουμε λοιπόν να έχετε ένα Secure Shell Client και να εγκαταστήσετε, όπως σας έδειξε ο Αχιλλέας, ό,τι έχει σχέση με Git. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι OK. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν υπάρχει. Είναι ήδη μέσα. Δημήτρη, έχουμε έναν ουμπουτά εδώ που δεν ξέρει να βάλει το Git. Μπορείς να το βοηθήσεις λίγο, σε παρακαλώ. Διαβάζετε. Όσοι δεν έχετε για Windows κάποιο Secure Shell Client και ψάχνετε κάποιον, αυτό εδώ πέρα είναι πάρα πολύ καλό, μπορείτε να το κατεβάσετε ή να βάλετε το PuTTY. Διαλέξτε και πάρτε. Που είναι εδώ πέρα πάνω, το ξαναλέει εδώ πέρα κάτω, έτσι, και μετά ακολουθεί αυτό. Άρα λοιπόν μπορείτε να το δεν έχει τη δυνατότητα, δεν έχει λάπτοπ, δεν έχει δυνατότητα να φέρνει. Μπορείτε να σηκώσετε λίγο τα χέρια σας. Ωραία. Που δεν έχει δυνατότητα να φέρνει δύο μόνο. Εντάξει. Υπάρχουν κάποιοι που δεν έχουν και θα φέρουν την επόμενη φορά λάπτοπ. Okay, εντάξει. Okay, το ρωτάμε αυτό για πιο πολύ για να ξέρουμε, γιατί οι υπολογιστές εδώ είναι 10, 11 πώς είναι. Και είστε παραπάνω. Χρησιμοποιείς και Slackware τίποτα? Arts, ωραία. Ξαδερφάκι, ξαδερφάκι. Βέβαια. Πώς? Ναι.
Πεγγί, θα μας στείλουν μετά τα usernames στο δικό σου mail ή πού? Θα φτιαχτεί Google Form. Θα του στείλουμε το link για τη φόρμα ώστε να δούμε για τα GitHub και οτιδήποτε άλλο δούμε ότι χρειαστεί να συμπληρώσουν, να το συμπληρώσουν τα παιδιά μία φορά και να είναι συγκεντρωμένη πληροφορία. Μην ανταλλάσσουμε 500 mail. Γιατί μετά εμείς θα πρέπει να θα δείτε σιγά σιγά πώς δουλεύει το GitHub, γιατί πρέπει να σας κάνουμε mail εδώ πέρα για να μπορείτε να γράφετε σε αυτά. Γι' αυτό θέλουμε και τα usernames. Εντάξει. Για να μπορείτε να γράφετε εκεί. Αυτά είναι project που έχουν γίνει σε όλα τα σεμινάρια των μονάδων αριστείας του ΤΕΙ και στο προηγούμενο, το Arduino 1. Οπότε, τουλάχιστον του προηγούμενου, ο κώδικας που είναι εδώ θα σας χρειαστεί, θα ίσως το να προχωρήσουμε και σίγουρα θα γράψουμε και καινούργιο. Τώρα θα ενσωματωθεί στα repositories αυτά, θα μπει σε καινούργια, θα το δούμε. Να δείξω ένα παράδειγμα μόνο που θέλω. Εδώ. Το μόνο παράδειγμα, έτσι μιας και έχουμε πιάσει με το Arduino και μπορεί να σας αρέσει, είναι αυτό εδώ, το πρώτο. Αυτό εδώ πέρα περιέχει παραδείγματος χάρη όλα τα σκέτσεις για τους αισθητήρες που διαθέτουμε, τα οποία κάποια σκέτσεις είναι περασμένα ήδη στο Arduino που φέραμε εδώ, κάποια άλλα είναι σε αναμονή. Παραδείγματος χάρη το θερμομετράκι που πέρασε από όλους σας χρησιμοποιεί εδώ το σκέτς και μια βιβλιοθήκη. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα αυτό το κατεβάζει οποιοδήποτε και το στέλνει στο Arduino και δουλεύει. Ωραία, καταλάβατε όλοι πώς γραφόμαστε, έτσι? Το κάνατε, πολύ ωραία. Τώρα, επειδή είδα ότι πολλοί δεν δουλεύουν Git, ένα απλό παραδειγματάκι. Υπάρχουν πολλοί που δεν έχετε δουλέψει με SVN, Git. Εδώ. Δύο. Ωραία παιδιά, τι κάνετε, τόσο πολύ, γιατί? Πώς δεν προγραμματίζετε εσείς? Όχι, ε. Λοιπόν, σκεφτείτε λιγάκι ότι είστε τρία άτομα. Εντάξει. Ο Α παίρνετε το ίδιο, γράφετε στο ίδιο αρχείο. Να του πω έτσι απλά, σε ένα αρχείο Word, ας πούμε. Ο Α πάει και γράφει, ξέρω εγώ, το πρωί 10-20 γραμμές και μετά το στέλνει κάπου σε ένα σημείο και αποθηκεύεται. Το ίδιο ο Β, λοιπόν, κάποια στιγμή ανοίγει το αρχείο, γράφει κάποια πραγματάκια, αλλά ξεχνάει να το αποθηκεύσει, ας πούμε έτσι. Πάει ο Γάμα, γράφει, μιλά με τα μαλλιά της κεφαλής του άνθρωπος, έχει τις τέλειες ιδέες και το αποθηκεύει. Κάποια στιγμή αποφασίζει ο Β, που είχε ξεχάσει να το αποθηκεύσει, να το αποθηκεύσει. Τι θα έχουμε τώρα? Χαθήκανε του Γάμα? Θα χαθούν το Γάμα. Ωραία. Ένα τέτοιο προβληματάκι λύνεται εδώ πέρα τώρα με το Git. Προσπαθώ να το κάνω όσο πιο απλό γίνεται. Έτσι ώστε να υπάρχει το ιστορικό, να μπορεί ανά πάσα στιγμή ο Γ να βρει αυτό που είχε γράψει. Ή αν έχουν γράψει ο Β και ο Γ ένα πράγμα σε μια συνάρτηση και αποδειχτεί ότι ένα από τα δύο είναι καλό και το άλλο πρέπει να φύγει, να μπορεί να κρατηθεί ένα από τα δύο και να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν μπορούμε να προγραμματίσουμε πολλά άτομα μαζί πάνω στο ίδιο δέντρο, να το πούμε έτσι, να βγάλουμε αποτέλεσμα. Φανταστείτε πόσες χιλιάδες άτομα δουλεύουν πάνω στο Linux, στο Apache, ποιος άλλος πιο κάτι, ή στην PHP, ή στην Python, που προγραμματίζουν. Αν δεν υπήρχαν τέτοια εργαλεία, δεν θα κάναμε τίποτα άλλο παρά να κοιτάμε ποιος σώζει, πότε, τι, ρε παιδί μου, τι κάνεις κτλ. Κτλ. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγάλουμε ποτέ αποτέλεσμα. Και γι' αυτό έχω λίγο παραξενευτεί εσείς με φοιτητές εδώ πέρα και όσοι έχετε σχέση με προγραμματισμό, εντάξει, ηλεκτρονική, αλλά εσείς πώς και μέχρι στιγμής τα βγάζετε πέρα, δηλαδή, μου είναι περίεργο. Δεν συνεργάζεστε καθόλου μεταξύ σας σε ομάδες? Ε, όχι, ε. Γι' αυτό είναι, γιατί αν είχατε συνεργαστεί δεν υπήρχε περίπτωση. Θα το είχατε γράψει μόνοι σας άμα δεν υπήρχε. Εμείς έχει τύχει σε εργασία να μην χρησιμοποιήσουμε το Git σε ομαδική, να έχουμε VM, κοινό, ο καθένας ασχολείται με άλλο αρχείο όμως. Α, μήδες. Και να μπαίνουμε μέσω X2Go και να βλέπουμε και τρεις στον ίδιο υπολογιστή. Ναι. Αλλά ναι, αυτό όντως είναι καλύτερο, για να μην υπάρχει conflict. Ναι, δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα ας πάρουμε ένα μικρό παραδειγματάκι. Έτσι, για να, επειδή θα κλείσουμε σε λίγο, μέχρι να γραφτούν και οι υπόλοιποι, να δούμε. Που να έχει γράψει κάπου κι άλλος εδώ, παραδείγματος χάρη, έτσι. Ας πάρουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι ο φίλος μας ο Δημήτρης εδώ αναφέρεται, κάτσε να το μεγαλώσω λιγάκι,
Εγώ τώρα θέλω να παραβάλω κάτι πάνω σε αυτό το σημείο που λέγεται client. Και βλέπω ότι ο Δημήτρης έχει γράψει κάτι και πριν το βάλω λέω για να δω τι έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, πατάω και βλέπω. Συγγνώμη παιδιά, δεν έπρεπε να πατήσω εκεί. Εδώ βλέπετε δεξιά, εδώ λέει ότι ο Δημήτρης πάτησε, έβαλε αυτό και έκανε αυτή, έβαλε αυτό τον κώδικα. Λοιπόν, εγώ τώρα αυτό δεν μου λέει τίποτα, λογικά τι να μου λέει. Πατάω λοιπόν και βλέπω ότι πήγε στη γραμμή 8, έγραψε μια τελεία τελεία, έσβησε το κόκκινο, το βλέπετε είναι και οπτικά ωραία, έκανε αυτό εδώ πέρα, το χρησιμοποιήσει φαίνεται κάποια στιγμή για να δει αν υπάρχουν λάθη, και τέλος πάντων μπορώ να δω ακριβώς τι έχει βάλει, πράσινο, κόκκινο, κίτρινο. Έβαλε λοιπόν ένα αρχείο αυτό εδώ πέρα και βλέπω τι αλλαγές έχει κάνει, έχει βάλει ένα άλλο αρχείο εδώ και έχει βάλει και ένα άλλο αρχείο. Και βλέπετε ήδη με μία φορά που έχει βάλει πόσες αλλαγές έχει κάνει. Εντάξει. Που μπορώ εγώ φυσικά να πάω να τις δω. Και συνεχίζει και συνεχίζει. Αυτό τώρα ήταν μια δουλειά του Δημήτρη. Μπορώ εγώ τώρα, αν πάω να γράψω τέ και καλά σε αυτό εδώ πέρα το αρχείο, να δω τι έχει φτιάξει. Ίσως η ιδέα του να είναι καλύτερη. Ή μπορώ εγώ να σβήσω το δικό του γιατί θεωρώ ότι το δικό μου είναι καλύτερο. Ή να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω εσύ τι κάνουμε εδώ πέρα. Όπως και να έχει. Έχουμε τη δουλειά του Δημήτρη, τη δουλειά τη δική μου και κάπου θα καταλήξουμε κάποια στιγμή τι θα μείνει και τι θα φύγει. Έτσι. Επίσης, εδώ πέρα, δεν ξέρω αν το έχουμε φτιάξει εδώ, μπορούμε να φτιάξουμε και ένα, πώς θα το πούμε, ένα split, όπου μπορούμε να κάνουμε δοκιμές, όπου θα κάνουμε πολλά εμείς εδώ πέρα. Παραδείγματος χάρη, ήδη μέσα σε 5 λεπτά που συζητήσαμε πάνω για το project, είχαμε δύο διαφορετικές απόψεις. Μία άποψη παραδείγματος χάρη αυτή, μία θα είναι δική μου, μία το Δημήτρη. Πολύ ωραία λοιπόν. Κάνουμε ένα μικρό split. Προχώρα. Και άμα φτάσεις πες μου. Θα προχωρήσω κι εγώ. Ναι, ναι, όχι, όχι, έτσι πάει. Νομίζεις ότι θα το κάνεις καλύτερα. Πολύ ωραία, προχώρα. Ποιοι άλλοι θέλουν να δουλέψουν μαζί. Πολύ ωραία. Προχωράτε εσείς προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι τα λεγόμενα branch. Είναι τα λεγόμενα, πώς το λένε, δοκιμές που μπορούμε να κάνουμε. Είναι ελεύθερα αυτά. Κάποια στιγμή κάποιος θα καταλήξει, ελπίζουμε. Κακό θα είναι να μην καταλήξει κανένας. Και αυτό μετά. Το δέντρο να το πούμε έτσι, το κλονάρι να το πούμε έτσι, θα το ενώσουμε. Για να βγει μετά το έργο στην πορεία. Αυτά όλα δεν θα μπορούσαν να γίνουν αν δεν είχαμε αυτό το εργαλείο. Προσπαθώ να σας πείσω να ασχοληθείτε μέχρι την επόμενη φορά, γιατί πραγματικά είναι εργαλείο. Εγώ τα κάνω όλα με αυτά. Ακόμα και ένα mail θέλω να γράψω, εκεί το κάνω. Έτσι. Οτιδήποτε να γράψω, ένα doc, οτιδήποτε, τα κάνω εδώ πέρα, με Git. Εντάξει, με βίντεο και τέτοια δεν κάνουμε επεξεργασία, πρέπει να είναι text. Αλλά άμα το δουλέψετε και το μάθετε, πραγματικά πιστεύω ότι θα δουλέψετε όπως εγώ, να μην κάνετε τίποτα χωρίς Git. Αυτά. Λοιπόν, γραφτήκαμε όλοι. Πολύ ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση, απορία, οτιδήποτε πριν το διαλύσουμε. Okay. Ναι. Μιλήσατε για ένα software στο Git για Windows, το οποίο θα το χρειαστούμε. Όσοι έχετε Windows. Ως τι? Για να μπορέσετε να δουλέψετε εντολές Git. Α, οκ. Okay. Έτσι, για να μπορέσεις αυτό που γράφεις εκεί στο μηχανάκι σου, να το στείλεις στο συγκεκριμένο έργο, το οποίο έχεις φτιάξει, έτσι. Και μετά να το γράψεις, να φτιάξεις, δεν ξέρω τι θέλεις να κάνεις, στην πορεία να το προχωρήσεις. Και μετά κάποια στιγμή να το δώσεις εδώ για να σωματωθεί εδώ πέρα. Γιατί εδώ πρέπει να έρθουν όλα στο MyLack που έχουμε φτιάξει εμείς, το ονομάσαμε έτσι, και να μπουν εκεί. Για να μπορέσεις να βάλεις τα δικά σου, με όποιον άλλο συνεργαστής κτλ. Θα πρέπει να έχεις αυτό το πράγμα για Windows. Βέβαια είναι καλύτερο να σβήσεις τα Windows, να βάλεις τη Linux. Έλα. Θα μας ανακοινώσετε στις ερχόμενες εβδομάδες ποια θα χρειαστεί να κάνουμε clone από το Git? Ναι, 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 την επόμενη ναι, εβδομάδα, okay, okay. Σήμερα ήταν γνωριμία, ναι, ναι, γραφτείτε για να μπορούμε να συνεργαζόμαστε. Την επόμενη εβδομάδα αρχίζουμε κανονικά. Τώρα τι συμφωνήσαμε τελικά, ότι δεν θα είναι αυτό το Σάββατο, έτσι. Άρα δηλαδή την επόμενη φορά θα συναντηθούμε είναι Τρίτη, όπου και θα κανονίσουμε την ώρα ακριβώς του Σαββάτου. Πολύ ωραία. Πέγγι, έχουμε κάτι άλλο οργανωτικό που μου διαφεύγει?
να βεβαιώσουμε με τον Καραγιάννη και τον Άστο την εγγραφή του στο μάθημα. Ας έρθουμε από εδώ. Μου είπε ότι έπρεπε να φύγει και δεν μπορούσε να μείνει μέχρι αυτή τη στιγμή. Θα μιλήσουμε μέσω email. Θα μιλήσουμε μέσω email με τον Καραγιάννη. Είχαμε ήδη επικοινωνήσει γιατί είχε κάποιο πρόβλημα και στην εγγραφή του στην πύλη και μου είχε στείλει email. Οπότε ο Νάστος, αν μπορεί να έρθει από εδώ. Χριστό, κλείνεις λίγο. Χριστό. Οι απομακρυσμένοι έχουν κάτι να πούνε, μια απορία, οτιδήποτε, τα καταλάβαν όλα. Μπράβο μας, μπράβο μας, μπράβο τους, μπράβο τους μάλλον. Λοιπόν, αυτοί για τους απομακρυσμένους, το λέω τώρα αυτό, Χρήστο, εδώ πέρα λιγάκι που είναι ζουμάρεις, εδώ πέρα, έχουμε αυτή την κάμερα πάνω, έτσι. Αυτή την κάμερα θα τη στρέψουμε κάτω και εδώ θα είναι τα αυτοκινητάκια που θα δουλεύουν, γιατί άμα δίνουν αυτή εντολή θέλουν να βλέπουν κιόλας ότι κουνιέται το αυτοκίνητο, έτσι. Οπότε εσείς κάπως θα πρέπει να το βλέπετε κιόλας. Κάπως εδώ πρέπει να βλέπουν και αυτοί, γιατί ο διάδρομος από ό,τι είδαμε δεν κάνει. Λοιπόν, καλή αρχή μπορώ να πω και τα λέμε την Τρίτη.